YouTube. Βασίλης Αρυμπαλίδης, 100.000 subscribers, 100.000 ακόλουθοι. Και πού το χρωστάμε όλο αυτό? Μόνο σε εσάς. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Άρα, καλησπέρα. Αφού ακουγόμαστε, καλησπέρα. Βασίλης Αρυμπαλίδης και δίπλα μου... Αποστόλης Μαρούσης. Ο Αποστόλης Μαρούσης, όχι από το Μαρούσι όμως. Ε. Πάω. Κάνουμε τίποτα. Κάνουμε, ναι. Είμαστε εντάξει. Ναι, ακουγόταν. Μας δείχνεις ή δεν μας δείχνεις? Ακουγόταν εις διπούν το live, αλλά το φτιάξαμε, το προλάβαμε. Για... Έχω ξαναπες. Μισό λεπτάκι για να καταλάβετε. Τα τεχνικά προβλήματα, εδώ. Πολλά προβλήματα. Τα υπόλοιπα σε μένα. Σάββατο σήμερα. Σάββατο. Και είπαμε να κάνουμε μία κλήρωση επειδή περάσαμε τους 100.000... Subscribers. Subscribers. Εγώ τον μπερδεύω, λέει. Εγώ φταίω. Δεν ήξερε τόσα χρόνια πώς λέγεται και φταίω εγώ. Αχ, τι να πω. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε, διότι μας δίνεται έτσι πολύ... Πώς να το πω, ενέργεια. Ναι. Έτσι, μας παθιάζετε και με όλα αυτά που γράφετε. Γενικότερα, παθιαζόμαστε και μόνοι μας εμείς με όλα αυτά τα οποία ζούμε. Δεν θέλουμε και πολύ, να είμαστε δηλαδή και λίγο στην τζίτα. Είμαστε. Ένα τσακ θέλουμε κι εμείς. Ένα τσακ. Και επειδή κάνουμε ωραία πράγματα, το αυτοκίνητο ξέρετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είπαμε, όλα αυτά τα οποία ζούμε εμείς στην καθημερινότητά μας θα πρέπει να τα ζήσετε κι εσείς. Άρα, με την ευκαιρία των 100.000 subscribers. Σωστά. Αλλά εμάς μας αρέσει να το λέμε και subscribers. Γι' αυτό και στις μπλούζες, όσοι τις κερδίσετε, θα δείτε ότι λέμε subscribers. Το έχουμε σε παρένθεση βέβαια το S. Διπλώνει από την κοιλιά, δεν φαίνεται. Α, εντάξει, εσύ έχεις πρόβλημα. Πού το είχα βάλει, κάπου εδώ το είχα βάλει. Παλέτρωγες πριν. Να ξέρετε ότι οι μπλούζες δεν είναι με κανονικά τσιρότα. Δεν φεύγει δηλαδή η στάμπα. Μένει. Να. Την τραβάω, δεν φεύγει. Έχεις βάλει χαρτοτενία, ρε. Ναι. Και είναι και ειδικά μελετημένη για να κρύβει την κυλίτσα, δηλαδή πάει ευθεία. Έχω μπλέξει, παιδιά, με τον Αποστόλη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Αποφασίσαμε να δώσουμε για πρώτη φορά στο ελληνικό YouTube 100 δώρα, 100 μοναδικά πραγματικά δώρα, γιατί θέλουμε αυτά τα οποία, όπως σας είπα, ζούμε εμείς να τα ζήσετε κι εσείς. Και θα δείτε, σε λίγο θα διαβάσω και τη λίστα, όπου θα δώσουμε δώρα αγωνιστικής οδήγησης με χωμάτινη φόρμουλα, με οδήγηση μέσα στην πίστα με Legend Cars, με αυτοκίνητα θα πάρετε για τριήμερο για να τα ζήσετε, να δείτε τι είναι αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία οδηγούμε εμείς καθημερινά. Θα πρέπει να το οδηγήσετε κι εσείς, να το καταλάβετε. Και σε πολλά θα είμαστε κι εμείς μαζί σας. Θα έρθει κι εσύ. Ναι. Παιδιά, θα έρθει και ο Αποστόλης. Δεν θέλω. Όχι. Αλλά θα έρθω. Ωραία. Ζωντανά είμαστε τώρα, οπότε δικαιολογούνται όλα τα λάθη, έτσι. Δεν κάνουμε λάθη εμείς. Εμείς ποτέ. Εμείς μόνιμα λάθη κάνουμε και τα αναγνωρίζουμε. Μας αρέσει να λέμε ότι κάνουμε και λάθη, γιατί είμαστε και άνθρωποι και οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Αλλιώς θα ήμασταν ρομπότ. Ναι. Εδώ είμαστε μαζί σας. Και θα ξεκινήσουμε τώρα. Με τι να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με τα δώρα. Τι δώρα θα δώσουμε? Εδώ έχω κάνει εγώ λίστα. Έχω κάνει λίστα. Μισό λεπτό. Τα γράψες? Εννοείται. Εγώ τα θυμάμαι. Παιδιά, τα θυμάται. Εν πάση περιπτώσει, και θα απαντήσουμε άμα θέλετε, θα διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Θα απαντήσουμε και σε ό,τι ερώτηση έχετε πάνω στα δώρα και σε ό,τι ερώτηση έχετε πάνω στο Βασίλη. Εμένα με ρωτήσετε τίποτα. Άμα θέλετε για μοτοσυκλέτες, εδώ στον Αποστόλη. Ναι. Να σου πω, πάντως μας έχουν ερωτήσει πολλοί. Εμένα μου λέτε να κάνουμε Q&A, δηλαδή ερωτήσεις-απαντήσεις. Εγώ θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις σήμερα. Ό,τι θες, ρώτα. Άμα θέλετε κάτι, ρωτήστε το, εμείς θα το απαντήσουμε. Αν προλάβουμε δηλαδή τα μηνύματα, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολλά. Επιλεγμένα 3-4 που έχω δει από τα σχόλια ουσιαστικά. Α, έτσι. Λίγο τσουχτερές ερωτήσεις. Όπα. Μετά. Ναι. Αυτό το ωραίο, όχι στο live. Στο live, εκεί να ζωριστείς να τα πεις. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα δώρα που η επιλογή είναι μία και μία. Ρε, γίνεται χαμός εδώ με τα μηνύματα. Λογικά ακουγόμαστε, γι' αυτό γράφουμε. Okay. Για γράψτε λίγο, ακουγόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να ακουγόμαστε σωστά. Γράψτε το μας για να το ξέρουμε, γιατί είναι και το... Έχουμε ξανακάνει άλλο live. Το πρώτο. Ναι, το πρώτο live. Πιστεύουμε να το κάνουμε σωστά, θα γίνει ωραία. Είπαμε να κάνουμε κάτι απλά με κινητό. Αλλά τελικά βάλαμε εδώ οθόνες, βάλαμε λάπτοπ. Και φέραμε 10 συσκευές, 2 καναπέδες. Ναι, έχουμε αυτό το πρόβλημα γενικότερα, να ξέρετε ότι όταν κάνουμε κάτι, θέλουμε να το κάνουμε πολύ καλά. Πάνω απ' όλα για εσάς.
Έτσι. Και για μας. Εμείς το ευχαριστιόμαστε, παιδιά, το λέμε. Ωραία, ωραία. Ακουγόμαστε. Εντάξει, εντάξει. Ακουγόμαστε. Πάμε λίγο τώρα. Ένα λεπτό. Η κλήρωση, παιδιά, θα γίνει, από ό,τι είδα τώρα γρήγορα ένα μήνυμα. Η κλήρωση θα γίνει σε ιστοσελίδα που κάνει αυτό το πράγμα και ουσιαστικά διαλέγει τα, από τα comments με τους όρους που θα βάλουμε. Θα διαλέξουμε 100 comments εμείς, για να πούμε σε. Αλλά θα τα πούμε. Κάτι σημαντικό, γιατί είδα και σε διάφορα μηνύματα ότι ρωτάγατε και μου λέγατε, καλά ρε, εσύ έχουμε lockdown τώρα, τι θα κάνουμε. Να ξέρετε ότι ο σκοπός είναι όσοι κερδίσουν τα δώρα να τα παραλάβουν, να τα χρησιμοποιήσουν, να περάσουν καλά. Δεν είναι απαραίτητο να κερδίσεις ένα αυτοκίνητο για 3 μέρες, 4 και να πας την άλλη εβδομάδα με lockdown. Δεν θα σας το δώσουμε εμείς. Και να το πας μόνο μέχρι τον Πειραιά, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να το πάρετε το αυτοκίνητο όταν θα ανοίξει, όταν θα γίνει άρση του lockdown και να πάτε όπου θέλετε, να πάτε μια μεγάλη εκδρομή, να κανονίσετε ένα Σαββατοκύριακο. Και όλο αυτό θα γίνει έπειτα από συνεννόηση. Δηλαδή, πότε μπορείτε εσείς που θα κερδίσετε να πάτε μια εκδρομή, πότε μπορεί η εταιρεία να σας δώσει, θα παντρέψουμε. Γιατί τα δικά σας θέλω. Με τα δικά τους και θα το κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε να το κάνουμε τέλεια. Θέλουμε να περάσετε ωραία, γιατί θα πάμε και εμείς σε μερικά και πρέπει να περάσουμε και εμείς καλά. Δηλαδή, τώρα ακούστε, θα βάλουμε τον Αποστόλη να οδηγήσει αγωνιστικό καρτ. Τώρα φαντάζεστε τι γέλιο έχουμε να κάνουμε. Θα αγοράσει. Πριν 5 χρόνια χώραγα τώρα. Εντάξει. Με κάτι δηλαδή, μελανιές είχα βγει εδώ και εδώ. Νομίζω ότι ας πούμε οι 5 που θα κερδίσουν αγωνιστική οδήγηση με χωμάτινη φόρμουλα θα δούνε και τον Αποστόλη να οδηγεί. Το οδηγήσω κι εγώ βέβαια, έτσι δεν χάνω ποτέ τις ευκαιρίες. Ναι. Το λέω. Άρα πάμε. Λίγο να σας πούμε τα δώρα. Εγώ θα ξεκινήσω να λέω τα δώρα. Και εδώ ο Αποστόλης μπορεί να μας δείχνει κιόλας τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε. Δηλαδή, δεν το δείξουμε για όλα τα δώρα, αλλά είναι κάποια δώρα τα οποία μας αρέσουν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με οδήγηση χωμάτινης φόρμουλας. Ποια είναι η οδήγηση χωμάτινης φόρμουλας? Είναι αυτά τα λεγόμενα speed car, είναι από την εταιρεία speed car, όπου έχουμε για πόσους τυχερούς? Για 5 τυχερούς. Για 5 τυχερούς. 4 γύρους. Εγώ τυχερός. 6 εγώ και 7 ο Αποστόλης. Θα πάμε στην πίστα του Ιαβέρη και θα οδηγήσουμε, παιδιά, χωμάτινη φόρμουλα. Μιλάμε για πάρα πολλά γκάζια, 0-100, 3 δευτερόλεπτα και κάτι, αλλά γενικότερα αυτό το οποίο όταν μπαίνεις μέσα σε μια πίστα χωμάτινη και πας τέρμα γκάζι, το feeling, αυτό αυτή η αίσθηση είναι τρομακτική. Να δείτε, αυτό το οποίο βλέπετε, το έχουμε ζήσει. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη το Χεκιμιάν, έτσι, από την εταιρεία Speed Car. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο έχουμε κάνει στην πίστα διαδρόμιο, είναι στην Πελοπόννησο και... Ψάχνεις κάτι? Να δώσω λίγο ήχο θέλω από το βίντεο. Να δώσεις ήχο από το βίντεο? Άσε, δεν πειράζει, ακούμε εμένα. Θες να κάνεις τον κινητήρα? Κάνεις τον κινητήρα. Θα κάνω εγώ βουμ. Εδώ κάνεις τον κινητήρα, εγώ να μιλάω. Δηλαδή αυτό είναι από τα πάρα πολύ ωραία. Προχώρα το λίγο για να δει ο κόσμος, γιατί τώρα εδώ βλέπουμε που είμαστε μέσα σε ένα Σουμπαρού. Εδώ μια που λέμε για Σουμπαρού. Να αναφερθούμε και λίγο στη Σουμπαράδα. Η Σουμπαράδα τι είναι? Κερδίζεις το διαγωνισμό με μια Σουμπαράδα, πληρωμένες βενζίνες, φαγητό κλπ. Και ακολουθείς και άλλους φίλους στη Σουμπαρού και πάμε βόλτα εκτός δρόμου. Θα πάμε κι εμείς. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη Σουμπαρού. Ναι, γίνεται. Απλά και εμείς δεν το ξέραμε κιόλας. Δεν το ξέραμε και μας άρεσε και είπαμε. Και το δίνουμε σε εσά. Αυτό. Πήγαινε λίγο να δούμε λίγο έτσι. Γιατί έχει γκάζι εδώ. Έχει γκάζι. Εδώ. Εδώ. Ποιο οδηγεί, δεν με βλέπει. Πολύ γκάζι. Έχει πάρα πολύ γκάζι, έχει απίστευτα παντιλίκια. Ωραία. Αφήνουμε, πάμε. Άστο, πάμε τώρα Legend Car. Έχουμε τώρα για άλλους πόσους? Έχουμε για άλλους 5 τυχερούς. Δεν τα ήξερες απ' έξω? Δεν τα έχω αποστηθεί. Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. 5 τυχεροί τώρα θα κερδίσουν οδήγηση. Πώς το κάνεις αυτό? Το βάλα σε κουμπί. Τι. Έτσι. Αυτό είναι. 5 τυχεροί έχουμε οδήγηση με Legend Cars στην πίστα των Μεγάρων. Τα Legend Cars είναι αυτά τα οχήματα. Έχετε δει ένα που έχω στον καράζ, ένα μπλε. Αυτό το ωραίο. Είμαι αυτό, είμαι κάποια άλλα, γιατί εδώ ξέρετε ποιος είναι μαζί μας. Ένας και μοναδικός. Περίμενε. Να δούμε αν θα το βρούνε. Είναι αυτός με το Μούσι. Ποιος είναι αυτός με το Μούσι? Για γράψτε να δω αν θα βρείτε ποιος είναι αυτός με το Μούσι, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Θα πάμε και εμείς να οδηγήσουμε Legend Car. Έχει μια καθυστέρηση, οπότε θα το δούμε λίγο μετά το ότι θα γράψουν. Θα οδηγήσει, παιδιά, και ο Αποστόλης. Κάτσε, δεν θα αργήσει τώρα. Δεν θα το βρούνε. Θα το βρούνε, μωρέ. Αυτός με τα μούσια. Και το άσπρο το βαμμένο εδώ πέρα στο μουσάκι. Δεν είναι βαμμένο. Είναι φυσικό. Φυσικό. Ναι. Έχει μια μικρή καθυστέρηση. Θα το δούμε πολύ πιο αργά το σχολείο. Θα το δούμε τόσο αργά. Τώρα δηλαδή λέω για το Μούσι, βλέπεις.
Καλά. Θα πούμε έτσι. 5, 4, 3, 2, 1. Δήμο. Όχι, όχι. Γιάννη Μπόρα. Έλα. Ο άλλο έγραψε ο Πανόπουλο. Ό,τι διαβάζω, αυτό το Πανόπουλο γίνεται. Ποντίκα. Ο Αποστόλη, ο Μούσια, αυτό μου άρεσε. Ποντίκα ο άλλο. Φάνη, να, ναι, τα φάνη φλάτρε. Ναι, σωστά. Πάμε, ο Δήμο, ωραία. Ο Δήμο, νάτο, ο Δήμο. Μα παρακολουθεί. Σας βρίσκουμε διαβασμένος και μας αρέσει. Ακούστε, έχουμε προπόνηση από Δήμο Αρχοντούλη. Θα μα βάλει πρώτα να καθίσουμε σε έναν εξομοιωτή για να. Και πρέπει να είναι ο καινούριο εξομοιωτή που έφτιαξε το ριγκ, αν θα το έχει τελειώσει μέχρι τότε. Σίγουρα. Που έχει φτιάξει ένα μεγάλο ρολοκέιτ και έχει πραγματικά την αίσθηση ότι είσαι μέσα σε κανονικό αμαξάκι. Βέβαια δεν έχουμε δώσει motion ακόμα, αλλά είναι work in progress. Αλλά εντάξει, ναι. Ακούστε τώρα. Όταν θα ανοίξει η πίστα των Μεγάρων, δηλαδή θα πρέπει να περάσει, θα περάσουν κάποιοι μήνες, ναι. Τότε θα πάμε να οδηγήσουμε. Δηλαδή, μην νομίζετε τον άλλο μήνα θα πάμε να οδηγήσουμε. Σας είπα ότι θα να φτιάξει και λίγο καιρός, να πάμε. Ακούστε λίγο, αυτό είναι σημαντικό. Να το ευχαριστηθούμε. Αν δεν το ευχαριστηθούμε, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Όσοι κερδίσετε δώρο, θα πάτε να κάνετε χρήση του δώρου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Είδαμε το Legend Card, το είδες. Το είδαμε το Legend Card, δηλαδή, ή δεν το είδαμε. Όχι, είχα πιάσει την μπάρλα εκεί πέρα. Να, εδώ, βάλε εδώ. Εδώ, παιδιά, δείτε τώρα, πάρτε μία γεύση, εδώ. Εδώ. Είναι από το Legend αυτό το μπλε, το Σάριμπαλ, έτσι. Και οδηγάει ο... Εδώ, ποιος θα οδηγήσει. Βάλε λίγο να δούμε λίγο οδήγηση. Λίγο πιο πριν, Πιο πριν. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Πριν ποιο. Ναι, εδώ είναι που μιλάω τώρα. Πάμε να μπούμε μέσα. Κατέβασε λίγο αυτό. Δεν βλέπω. Έλα εδώ. Έχουμε εδώ λάπτοπ. Εδώ λίγο πιο. Να το, εδώ είμαστε. Εδώ τώρα. Έλα, να το. Εδώ. Αριστερή. Easy, medium left. Easy right. Εδώ είμαστε. Easy right. Δώσε λίγο γκάζι. Ας τα easy right τώρα. Δώσε γκάζι μωρία να πήρε. Πραγματικά εδώ είναι φοβερή η εμπειρία. Πρέπει να τη ζήσετε. Ας συνεχίσω λίγο με τα δώρα. Το επόμενο, άλλοι 5 τυχεροί, τι έχουν να κερδίσουνε. Αγωνιστικό κάρτ της Rotax. Έχουμε μάθημα με αγωνιστικό πραγματικά κάρτ. Ένα αγωνιστικό κάρτ θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα νικιάρικα κάρτ που λέμε. Και εδώ θα μας κάνει την προπόνηση ο ίδιος ο Δημήτρης ο Γαλάτσης. Και να ξέρετε ότι όσοι κερδίσετε, οι ηλικίες που μπορούν να οδηγήσουν είναι από 8 έως 108 ετών. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι... Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Okay, εντάξει. Όχι, είναι αυτό. Rotax. Κάρτ, Rotax. Μπάς περιπτώσει. Κάποιος ο οποίος είναι 9 χρονών, 8 χρονών, θα μπορεί να οδηγήσει. Ναι. Γιατί με το κάρτ δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σημειώσω δε με τα δώρα ότι αν κερδίσει κάποιος ο οποίος έχει να κάνει με αυτοκίνητο και είναι κάτω από 21 ετών, δεν θα μπορέσει να παραλάβει ο ίδιος το δώρο του, όμως μπορεί να το μεταβιβάσει σε κάποιο συγγενή του. Το έχουμε πει, γιατί έχουμε πει ότι όποιος κερδίσει πρέπει να το πάρει αυτό στο δώρο ή κάποιο συγγενή του. Είτε να το ζήσει μέσω κάποιου συγγενή του, δηλαδή. Συνεχίζω τώρα. Άλλοι 5 τυχεροί. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο, ειδικά όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. 5, για 5 τυχερούς, 5 διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο. Δηλαδή με τη C-Jets. Η C-Jets, δηλαδή, αυτή που έχει τα πολύ γρήγορα ταχύπλοα σκάφη. Εσείς με την κοπέλα σας ή εσείς κι άλλος ένας φίλος, μία φίλη, τι θα κάνετε? Θα πάρετε και το αυτοκίνητο, θα πάτε σε ένα νησί με προορισμό που πάει η C-Jets και θα γυρίσετε. Και όλα, όπως βλέπετε και τώρα μιλάμε για ένα δώρο. Και άμα πάτε και όλες, ειδικά με το World Champion Jet, να ξέρετε ότι μέσα έχει και ένα μονοθέσιο της Formula 1 το οποίο οδηγούσε ο γιος Verstappen. Ένα μονοθέσιο, να το, της Minardi. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Τώρα θα σας πω. Να το. Για δείξτε. Να το. Δείξτε, δεν το δείχνει. Να το. Εδώ είμαστε live. Να το. Εδώ είμαστε. Α, δεν το δείχνω, ναι. Δεν το δείχνει, παιδιά. Λέει να το τόση ώρα, να το. Να το. Αυτό είναι το μονοθέσιο. Ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Τώρα πάμε στα αυτοκίνητα τα οποία όσοι τα κερδίσουν θα τα παραλάβουν την Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή θα το πιστέψουμε Δευτέρα. Με γεμάτο τεπόζιτο θα μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, αρκεί βέβαια όπως σας είπα να έχετε δίπλωμα και να είστε πάνω από 21 ετών. Τι έχουμε εδώ, ποιοι θα κερδίσετε και τι αυτοκίνητα. Έχουμε Αλφα Ρωμαίο. Η Αλφα Ρωμαίο θα μας δώσει η εισαγωγική εταιρεία μία Τζούλια. Την Τζούλια την είδατε και πρόσφατα σε βίντεο. Νομίζω ότι καταλάβαμε μιλάει, τα σχόλια. Μιλάει από μόνη της πραγματικά. Εντάξει, η Τζούλια είναι ωραίο αυτοκίνητο. Θα την πάρετε την Τζούλια, ένας τυχερός θα την κερδίσει για να πάει τρεις μέρες πραγματικά όπου θέλει. Αυτή είναι η Τζούλια και μας αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τώρα.
Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα αυτοκίνητο της Citroën. Αυτό θα το βρούμε ποιο αυτοκίνητο θα είναι. Μπορεί να είναι το καινούριο σε 4, μπορεί να είναι το αγαπημένο του Αποστόλη. Σε 5. Aircross. Aircross. Του άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ. Ό,τι αυτοκίνητο παίρνουμε, που είναι το σε 5 Aircross, μου λέει. Θέλω όγκο. Ωραία. Μου λείπει όγκο. Αυτό θέλω όγκο. SUV. SUV. Τρεις. Άλλοι τρεις θα κερδίσουν ισάριθμα αυτοκίνητα για τρεις μέρες με αυτοκίνητο DS. Της DS Automobile, δηλαδή αυτά τα χλιδάτα, έτσι, γαλλικά μοντέλα. Έχουμε για άλλους 5 τυχερούς αυτοκίνητα της Ford. Δηλαδή, εδώ θα πάρετε ή Ford Puma ή Ford Kuga. Αυτό έχει να κάνει και με τη διαθεσιμότητα των αυτοκίνητων και με τα γούστα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει οπωσδήποτε να οδηγήσει ένα Puma, εμείς θα να πάρει Puma. Αυτό θα κυνηγήσουμε να κάνουμε. Μπορεί να μην το βρούμε ένα Σαββατοκύριακο, να το βρούμε κάποιο άλλο. Ή ένα τρίμερο. Αυτό, να ξέρετε, το κάνουμε. Γιατί είμαι κόκκινος. Από το κακό. Πάμε τώρα. Δύο τυχεροί θα πάρουν Jeep. Τα καθαρόημα Jeep, 4x4, για να πάνε ένα Σαββατοκύριακο με το αγαπημένο Jeep. Συγκεκριμένα μοντέλα ή κατόπιν. Όχι, θα το βρούμε τώρα αυτό. Renegade, Compass, τέτοια αυτοκίνητα. Τέσσερις τυχεροί με Nissan. Με ένα αυτοκίνητο της Nissan θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, επιστροφή τη Δευτέρα με γεμάτο τεπόζιτο για να περάσουν πάρα πολύ ωραία, να πάτε μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Και σας είπα, όχι τώρα, όχι τον άλλο μήνα, μπορείτε να πάτε τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Θα το βρούμε αυτό. Είπαμε να δώσουμε τα δώρα. Πέντε τυχεροί ακριβώς το ίδιο με αυτοκίνητα της Peugeot. Εδώ θα δούμε άμα θέλετε να οδηγήσετε κάποιο ηλεκτρικό. Ναι, αυτό είναι και το ωραίο. Να δείτε και την εμπειρία του ηλεκτρικού, γιατί εντάξει, όλο ακούμε. Και εγώ άκουγα, αλλά όταν μπήκα μέσα κάτι διαφορετικό. Κατάλαβα ότι δεν έχει και. Έχει κάτι. Ωραία. Πάμε τώρα. Μία συμμετοχή σε Σουμπαράδα. Όπως είπαμε, θα πάρετε ένα Σουμπαρού Forester και μαζί με άλλους φίλους Σουμπαρού και μαζί και με μένα και με τον Αποστόλη. Σουμπαράδα που λέγαμε και πριν. Σουμπαράδα, το λέει και μόνο λέξη. Είπαμε βόλτα, θα περάσουμε ωραία, θα φάμε. Πώς λες, εντουράδα. Σουμπαράδα. Ωραία. Πάμε τώρα στα σεμινάρια. Έχουμε δύο σεμινάρια γιατί μας αρέσει γενικότερα η οδήγηση. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί ειδικά στην Ελλάδα τι ξέρουμε. Ξέρουμε να οδηγούμε καλύτερα από τον άλλον. Ξέρουμε να οδηγούμε 4x4 καλύτερα από όλους. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Παιδιά, τον Αποστόλη, όποτε του δίνω 4x4, μου λέει σε πάω εγώ στα χώματα. Μου λέει σε πάω, δείτε, χάμος θα γίνει. Μια φορά δεν μου το έχει δώσει. Μια φορά. Δεν το έχω δώσει και όλο μου λέει για το C5 Aircross, το αυτοκίνητο. Καταλάβετε τώρα, έτσι. Πέντε, έχουμε σεμινάριο οδηγικής ασφάλειας 4x4. Εκεί θα πάμε 5 άτομα, 5 τυχεροί. Θα πάμε και εμείς να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο στην πίστα ATART Off-Road Park στην Κερατέα, όπου εκεί ο Στέφανος ο ATART θα μας μάθει όλα τα μυστικά. Πιστέψτε με, είναι πολύ ωραίο σεμινάριο αυτό. Θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και θα κάνουμε και πλάτς. Αυτό, το πλάτς είναι αυτό που θέλουμε. Το πλάτς, παιδιά, πλάτς, μόνο το πλάτς να μείνεις. Πλάτς, τη λάσπη. Δεν υπάρχει όταν είσαι δηλαδή με 60 χιλιόμετρα. Καλά, πολλά. Με 20 χιλιόμετρα και πέφτεις στο νερό και νιώθεις αυτό το πλάτς και βλέπεις τον όγκο του νερού να μετατοπίζεται μπροστά και τα φυτά να κάνουν δεξιά-αριστερά. Εγώ και με περισσότερα χιλιόμετρα μου αρέσει. Διάβασε κανένα μήνυμα ενδιάμεσα, άμα θέλεις. Αυτό τώρα τα άνοιξα. Διάβασε κανένα μήνυμα. Εγώ συνεχίζω. Ολόκληρο υπολογιστή έχω βάλει εδώ μπροστά σου. Μα εγώ διαβάζω τώρα τα δώρα. Έλα, για να τελειώνουν τα δώρα, αλλά θα διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Ελεκτρικά μοτοσυκλέτα θέλω να οδηγήσω. Και αυτό σύντομα θα το κάνουμε, ρε παιδί μου. Και αυτό σύντομα. Σύντομα θα το κάνουμε. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε τώρα. Σεμινάρα ασφαλούς οδήγησης στην πίστα του Ιαβέρη. Να ξέρετε ότι έχει ανοίξει η πίστα του Ιαβέρη στη Μαλακάσα. Εκεί πέρα, 5 τυχεροί, θα πάμε να ακούσουμε τον Ιαβέρη για να μας μάθει πώς πραγματικά πρέπει να οδηγούμε και ποια είναι τα προβλήματα που μπορούμε να συναντήσουμε. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τα πάντα. Ας πάμε στον Ιαβέρη, τα λέει λίγο χήμα ο Ιαβέρης. Να κάποιον επαγγελματία, καυστικά, όπως πρέπει. Έτσι, καυστικά. Άμα δεν τα ακούσουμε, χήμα τελείως. Και να φύγουμε λίγο καλύτεροι. Σε περίπτωση που κάποιος δεν δέχεται το δώρο, θα ξαναγίνει κλήρωση για αυτό το δώρο. Θα σας πούμε μετά πώς θα γίνει. Έτσι, μετά θα πάμε σε λίγο. Το έχω κάνει και προπόνηση. Φέρε καβασάκι, τι λες, θες καβασάκι, το βλέπεις εδώ. Έχουμε πράγμα. Βλέπουμε τη μοτοσυκλέτα. Το θυμάστε το βίντεο. Καβασάκι. Ινδικός κινηματογράφος. Ήταν πάνω σε ένα καβασάκι, ένα συνδός. Ναι. Και έπαιζε ένα τραγούδι. Τώρα χορεύαν τα χορευτικά αυτές εκεί πέρα, ή έτσι από εδώ, από εκεί. Και έκανε καβασάκι. Παρένα. Και πέφτανε κάτι κομίτες τέτοια. Παρένα να φας. Δεν μπορώ, ναι. Μετά είσαι πριν. Πάμε λίγο. Πάμε τώρα. Έχουμε και λέμε. Τι έχουμε να σας δώσουμε. Α, ακούστε τώρα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Έχουμε 5 ετήσιες ασφάλειες. Ασφάλειες για το αυτοκίνητό σας. 5 ετήσιες. Έως 250 ευρώ θα μπούμε στην πλατφόρμα της Insurance Market
και θα διαλέξουμε ανάλογα με το αυτοκίνητο έως 250 ευρώ για να κερδίσετε κάτι ωραίο. Συνεχίζουμε τώρα. Ελαστικά Yokohama. Μία τετράδα ελαστικά Yokohama με διαστάσεις έως 205, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει 300 τόσο. Δεν μπορούμε. Έως 205 κλπ. Στο εύρος της Ζάντας δεν έχει το 18-19. Εντάξει, τώρα το 205 συνήθως είναι 16-17 εκεί πέρα. Δηλαδή και το κόστος να είναι κοντά στα 200 ευρώ. Μετά θα δώσουμε, πάμε στα λάδια. Λάδια Bardal. Α, περίμενε. Αυτό πρέπει να το δούμε. Λάδια, παιδιά. Λάδια Bardal. Τα Bardal λάδια, να ξέρετε ότι είναι αμερικάνικα λάδια, πάνω από 100 χρόνια αυτή η εταιρεία. 5 τυχεροί θα κερδίσουν από 5 λίτρα, όσο χρειάζεται τέλος πάντων το αυτοκίνητό τους. Λάδι συνθετικό, μιλάμε ότι το κόστος, φανταστείτε ότι έχει 10, 12, 14 ευρώ ανάλογα με το λάδι. Πώς το είχες το βίντεο. Το βίντεο. Ναι. Α, εσύ θες τον άλλο που δοκίμαζε. Ναι, ναι. Και είναι και γευστικά. Πού να το βρούμε αυτό το βίντεο. Κάπως έτσι το έχεις γράψει. Να το. Έλα, έλα, δείξτε το, δείξτε αυτό, δείξτε. Αυτό είναι το λάδι, για δείτε. Βάλε να δούμε. Αυτό είναι το λάδι. Παιδιά, μπαίνει έτσι, έχει... Αυτό είναι ωραίο βίντεο, καθίστε και να το δούμε. Και δεν μπαίνει μόνο στο αυτοκίνητο, μπαίνει και σαλάτα, θα το βάζει... Το δοκίμασε, έτσι. Ο Γιώργος, το δοκίμασε. Εδώ μας αναλύει τα πεχά. Έλα, πάμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Έλα, για να τελειώσουμε, να πάμε στην κλήρωση. Τι άλλα δίνουμε, τρία πραγματικά εκπληκτικά μπουφάν. Μπουφανάρες. Μπουφανάρες, αυτό είναι μπουφανάρες, παιδιά. Είναι μπουφανάρες της Yamaha. MotoGP. Φανταστείτε ότι το κόστος είναι 150 ευρώ το ένα. Αλλά είναι συλλεκτικά αυτά τα μπουφάν. Εδώ να ξέρετε με τα μεγέθη λίγο να πω τι θα γίνει. Ότι ανάλογα ποιος θα το κερδίσει, θα κάνουμε και την παραγγελία. Δηλαδή, έχει extra large. Έχει extra large. Μην πάρουμε εμείς τα μικρά και κερδίσει κάποιος extra large και δεν έχει να το κάνει. Οπότε θα το παραγγείλουμε και θα το παραλάβει και θα το στείλουμε εμείς μετά το δώρο. Πάμε μετά. Έχουμε πουκάμισα Πανόπουλος. Εδώ δείξε λίγο το Πανόπουλο. Γιατί ξέρω ότι έχετε μία αγάπη με τον Σπύρο Πανόπουλο. Έχετε δει το κλασικό βίντεο, το hypercar, το ελληνικό hypercar των 3.000 ύπων, την συνέντευξη που έχει φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο views. Βάλε λίγο να το δει εδώ ο κόσμος. Αυτό είναι το πουκάμισο του Σπύρου. Είναι ένα πουκάμισο το οποίο, να ξέρετε, ότι δεν πωλείται. Και εδώ θα κάνουμε... Ούτε εμείς το έχουμε. Ούτε εμείς το έχουμε. Το ζητήσαμε, δεν μας το έδωσε. Ναι. Θα το δώσει σε εσάς. Έτσι, οπότε ανάλογα ποιος θα το κερδίσει, θα το κάνουμε και στο μέγεθος που πρέπει, γιατί μιλάμε για κάτι, είναι συλλεκτικό. Αυτό δηλαδή θα είναι... Το καταλαβαίνετε ότι είναι... Πρέπει να ζητήσουμε και εμείς από το Σπύρο, Πρέπει, δεν θα μας δώσει, κάτσα. Πρέπει. Πάμε τώρα. Μετά θα δώσουμε, το επόμενο θα δώσουμε εδώ, τις μπλούζες. Έχουμε εδώ. 10. Κάτσε να είναι δίπλα. 10. 10 τέτοιες μπλουζίτσες, οι οποίες έχουμε τυπώσει, θα σας πω, έχουμε τυπώσει μόνο 20. 10 θα δώσουμε σε εσάς. Έτσι, και 10, μία εγώ, μία Αποστόλης. Κάποια τυχερή θα πάρετε και τη φορεμένη του. Όχι, αυτή την κρατάει για μένα. Εμείς έχουμε ξεχωρίσει τις δικές μας. Και θα δώσουμε σε κανένα 2-3 φίλους και κάποιους, έτσι. Ναι, γιατί αυτές δεν θα τυπώσουμε άλλες, οπότε αυτές θα είναι, γι' αυτό λέμε 100K και ούτω καθεξής. Τι άλλο έχουμε τώρα. Ξαναλέω, τα τσιρότα είναι ψεύτικα. Ψεύτικα, ναι. Πολλοί νομίζουν ότι είναι αληθινά. Πολλοί νομίζω να είναι αληθινά. Πάμε τώρα. Έχουμε ένα πακέτο. Α, αυτό παιδιά, εδώ μισό λεπτό για το διαβάσω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ένα πακέτο με καθαριστικά αυτοκινήτου. Εδώ πραγματικά ξέρω ποιος εύχομαι να το κερδίσει. Ένας φίλος ο Λευτέρης, όπου έχουμε κάνει και κάνα δύο βίντεο με το Λευτέρη γενικότερα και έχει τρέλα με την καθαριότητα. Ακούστε τώρα, είναι 6 προϊόντα από 4 λίτρα το καθένα για 4 τυχερούς. Δηλαδή από 24 λίτρα προϊόντα. Τι θα πάρετε. Γυαλιστικό ελαστικών, γυαλιστικό ταμπλό, ενεργό σαφρός για πλύσιμο, σαμπουάν πρόπλησης, παραφλού και υγρό για παμπρίζ. Δηλαδή θα έχετε τα πάντα πραγματικά για να καθαρίζετε το αυτοκίνητό σας για 2 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο, είναι από την εταιρεία Traffic Oil. Όσοι και Mister Fast. Όσοι δεν το πλένετε ποτέ. Δώστε τα κάπου αλλού. Δώστε τα σε κάποιο φίλο σας. Ναι, σίγουρα θα βρείτε κάποιον τρελό, ας πούμε, έτσι, να γουστάρει, να του αρέσει το πλύσιμο. Ας πούμε, δεν το πλένω το μέχρι ποτέ. Εσύ, αγόρι μου, μήπως πρέπει να ξεκινάς να πλένεις το αυτοκίνητο. Αν είχα Mr. Fast καθαριστικά θα το πλένω. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα. Άλλοι 4. Τι θα κερδίσετε, άλλοι 4. Αντιλιακές μεμβράνες. Εδώ έχουμε αντιλιακές μεμβράνες από την κορυφαία εταιρεία στο είδος, Philips Glass. Δεν σε είχα ρωτήσει, θα μπαίνει και στον οδηγό ή μόνο τα πίσω.
Μόνο πίσω. Ο οδηγό συνοδηγό απαγορεύεται. Αυτό. Πίσω. Δεν το αντιλιακή μεμβράνη για το αυτοκίνητό σα. Τέσσερι τυχεροί. Ειδικά να ξέρετε για το καλοκαίρι. Πραγματικά αξίζει, έτσι. Αξίζει. Δηλαδή και η εταιρεία Philips Glass είναι μια εταιρεία η οποία, αν ψαχτείτε και δείτε ή όσοι έχουν βάλει σε αυτή την εταιρεία, καταλαβαίνετε γιατί ποιότητα μιλάμε. Συνεχίζω γιατί έχουμε άλλα 3 δώρα για άλλου 9 τυχερού. 5 τυχεροί θα κερδίσουν ένα τεχνικό έλεγχο κταίο από την εταιρεία Oteco. Εδώ θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους φίλους που είναι από τη Θεσσαλονίκη, γιατί η εταιρεία Oteco έχει... Θα πάμε. Εμείς μπορούμε να πάμε και για βόλτα. Πούμε, γεια σας, είδαμε να κερδίσουμε. Γιατί η εταιρεία Oteco έχει και κατάστημα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, άρα 5 τυχεροί θα μπορούν να περάσουν εκταίο εντελώς δωρεάν. Και από εκεί και πέρα έχουμε άλλα 2 δώρα, εδώ είναι βελάκια. Όσοι παίζετε βελάκια, έτσι να παίξουμε και λίγο στόχους. Βελάκια είναι τα βελάκια, τα darts αυτά που λέμε από την εταιρεία Bardal, που έχει κάτι πολύ ωραία βελάκια. Και άλλοι 2 θα κερδίσουν από ένα τηλεκατευθυνόμενο, πάλι Bardal. Luke Porsche. Luke Porsche. Porsche ή Porsche. Ωραία. Αυτά είναι 25 κατηγορίες δώρων, 100 τυχεροί. Κοιτάξτε τώρα, εδώ θα σας πω κάτι, ότι όσοι κερδίσετε και δεν είστε από την Αθήνα, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί όπως σας είπαμε και στην αρχή, το είπαμε και πολλές φορές, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσετε τα δώρα, να παραλάβετε τα δώρα σας. Αυτό μας αρέσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για εμάς, να κερδίσετε και να ευχαριστηθείτε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει. Άρα πάμε τώρα, πριν πάμε στην κλήρωση, γιατί τώρα ακολουθεί η κλήρωση, τι θα κάνουμε, θα σας δείξουμε λίγο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί τώρα θα δείξουμε ένα, ένα preview για το επόμενο περίπου. Που έρχεται. Πότε, Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω, Δευτέρα. Δευτέρα, παιδιά, δείτε βίντεο, μισό λεπτάκι μην το δείξω ακόμα, βίντεο το οποίο είναι ένα βίντεο, πάμε να το δούμε, δείτε, και θα σας εξηγήσω μετά. Μισό να σιγουρευτώ ότι θα παίξει και ο ήχος. Λοιπόν. Αυτό είναι που θα δείτε, το βίντεο το οποίο θα δείτε θα ανέβει τη Δευτέρα. Τέτοια βίντεο, να ξέρετε, δεν βλέπουν πολύ συχνά το φως της δημοσιότητας και νομίζω ότι δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται ακόμα και τώρα με το lockdown. Για πάμε. Είναι άκρος επικίνδυνα και καλό θα είναι να μην τα επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση. Στην κόντρα δεν υπάρχει φιλία. Σήμερα που θα στείλουν τα λεφτά, τελειώνουν οι φιλίες, τελειώνουν τα πάντα. Ωραία. Παιδιά, τη Δευτέρα έχουμε βίντεο με κόντρες, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε... Με κάτι μικρά μηχανάκια. Με κάτι μικρά μηχανάκια που πλησιάζουν τους 300 ύπους με νίτρο πάνω και θα δείτε πώς γίνεται πραγματικά μία κόντρα. Μία κόντρα στην Αθήνα, από αυτές τις δυνατές κόντρες. Να ξέρετε ότι σε αυτές τις κόντρες δεν μαζεύεται πολύς κόσμος. Δηλαδή... Είναι no name. Εμείς δηλαδή όταν πήγαμε ήταν περίπου 10 άτομα. Τα μαθαίνεις τελευταία στιγμή. Είναι κόντρες που παίζονται και χρήματα. Γιατί πέρα από τις κόντρες αυτές που ξέρουμε ή βγαίνουν τουλάχιστον στη δημοσιότητα ότι γίνονται κόντρες, υπάρχουν και κόντρες και θα δείτε πραγματικά τι γίνεται τη νύχτα. Πράγματα τα οποία δεν τα βλέπετε πουθενά άλλου. Και γιατί γίνονται. Από τη μεριά και που μας είπαν, έτσι. Έτσι, γιατί εμείς τους ρωτήσαμε γιατί γίνονται, αν φοβούνται την αστυνομία, αν δεν φοβούνται την αστυνομία και ούτω καθεξής. Πάμε όμως τώρα στην κλήρωση. Ωραία, αυτά τη Δευτέρα. Δευτέρα 2 η ώρα θα δείτε το βίντεο και πάμε τώρα στην κλήρωση. Λοιπόν, για την κλήρωση έχουμε... Εδώ, έχουμε τώρα. Μια ιστοσελίδα στην οποία θα βάλουμε εμείς το URL και θα διαβάσει όλα τα comments. Α, πριν πας εκεί, περίμενε, συγγνώμη. Πώς κάναμε την κλήρωση, ανακοινώσαμε το βίντεο στο YouTube. Και από εκεί και πέρα πηγαίνατε με ένα link στο Instagram και το κάνουμε μέσω Instagram γιατί γίνεται πιο εύκολα, το ξέρετε, και είναι πιο εύκολη η διαδικασία να γίνει μέσω Instagram. Και στο Instagram τι πρέπει να κάνετε ή θα έπρεπε να έχετε κάνει μέχρι τις 6 ώρα, θα έπρεπε να έχετε ακολουθήσει σαφώς το λογαριασμό μου, Βασίλης Αριμπαλίδης, θα έπρεπε να έχετε κάνει like στην ανάρτηση, είναι αυτό το οποίο μας δείχνει εδώ ο Αποστόλης, tag σε 2 φίλους στα σχόλια και ένα hashtag Saribal, το Saribal, το σίγμα ελληνικό και τα υπόλοιπα με αγγλικά. Εκεί, γιατί εκεί έκανα... ήθελες να τους βάλεις δύσκολα, δηλαδή εκεί... Μα το έχουμε κάνει και εμείς, ναι. Τότε και στην πλούζα, μα δείτε, είναι ναι, τελείως διαφορετικό. Ναι. Εκεί όμως έβαλες δύσκολα, δηλαδή η μάνα μου πόσο φορές με ρώτησε. Τι να κάνουμε τώρα. Τελικά τους το έγραψα και τους το έγραψα. Εγώ θέλω να κερδίσει η μητέρα σου τα καθαριστικά και σου πει πάρε Αποστόλη για να καθαρίσει το αυτοκίνητο. Με το δωμάτιο θα μου πει καθαρίσω. Ποιο αυτοκίνητο. Οπότε όσοι έχετε κάνει
τα σχόλιά σας. Έχουν συγκεντρωθεί τα σχόλια για μισό λεπτό και λίγο να δούμε και πόσα είναι. Έτσι πάνω κάτω και θα μας πει σε λίγο Αποστόλης πώς θα γίνει η κλήρωση. Είναι πάνω από 75.000 τα σχόλια που έχετε κάνει. Και πάμε λίγο να μας πει εδώ Αποστόλης πώς γίνεται αυτή η κλήρωση. Λοιπόν... Γιατί δεν την κάνουμε τώρα χαρτάκια, έτσι, ηλεκτρονικά όλα. Θέλουμε να γίνει σωστά. Ωραία θα ήταν και αυτό. Να είχαμε μια μπάλα μέσα και να βάζαμε τα χαρτάκια και να τραβάγαμε. Εγώ έλεγα να κάνουμε μια πισίνα, να βουτάμε μέσα και αλλά να βάζουμε. Αλλά βαριέται να γράφει τώρα γι' αυτό δηλαδή. Θα μπορούσαμε να τα κτυπώσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Την επόμενη φορά. Λέγε εσύ, εγώ να διαβάζω κανένα μήνυμα. Κάτσε, μην βγάλω τίποτα. Εδώ έχουμε σελίδα. Έχουμε κάνει εμείς τα τεστ μας. Θα ξαναμπούμε στη σελίδα εκ νέου. Εδώ σε αυτή τη σελίδα ουσιαστικά έχει να κάνεις Instagram giveaway. Εδώ πέρα μπαίνει το link το οποίο το παίρνουμε από εδώ. Πάω και το κάνω και σας το λέω και το κάνω ταυτόχρονα. Όσοι έχετε κάνει πόσα σχόλια, 10, 100, 50, ναι, αυτό ένας θα κερδίσει, έτσι, μία φορά θα κερδίσει. Επειδή έχουμε πλήθος δώρων, είναι 100 δώρα, αν κάποιος ας πούμε έχει κάνει 500 σχόλια και τύχει να πάρει 4 δώρα, δεν είναι δίκιο και για τους υπόλοιπους. Οπότε έχει, θα το δείτε κιόλας εδώ στη μία φορά έτσι, γιατί πολλοί έχουν ερωτήσει, εγώ τους έχω απαντήσει κιόλας γενικότερα, αυτό για να το ξέρετε. Μπαίνει το link, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε τεστ, έχουμε κάνει άπειρα τεστ για να δούμε πώς δουλεύει και το κατανοήσαμε και θα βγει όπως πρέπει. Να απαντήσω λίγο, συγγνώμη εδώ. Ναι. Αν προτιμώ ηλεκτρικό ή με βενζίνη. 44 λεπτά. Α, πρέπει να το κάνουμε εξ αρχής. Τώρα διαβάζει όλα τα comments. Λοιπόν. Θα πέσει πιο γρήγορα, θα πέσει. Εδώ περίμενε, συγγνώμη, να απαντήσω λίγο τώρα εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι δεν κάνετε άλλα σχόλια. Ναι. Πόσα σχόλια γίνανε μέχρι τώρα. Ναι. Άκου τώρα. Περίμενε. Εδώ τι έχουμε τώρα. Ηλεκτρικό ή με βενζίνη. Φίλε μου, άμα δεν έχεις κυβικά, τι κάνεις τώρα. Άμα δεν ακούς το μοτέρ, δεν γίνεται δουλειά. Από την άλλη όμως τα ηλεκτρικά, κοιτάξτε, για μέσα στην πόλη είναι, νομίζω, και για τις καθημερινές μας μετακινήσεις, είναι ό,τι το καλύτερο. Είναι, μάνα. Μάνα μανούλα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ότι πρέπει. Το βάζεις το βράδυ να φορτίσει, είναι σαν τα κινητά μας τηλέφωνα. Αν θυμόσαστε, όταν αλλάξαμε κινητά τηλέφωνα, τι λέγαμε. Πω σιγά εγώ να μην αλλάξω, έχω εγώ το ήταν το Nokia. Για εγώ έχω μάθει και τυφλό σύστημα, τώρα οδηγάω και στέλνω μήνυμα. Ναι, εντάξει. Κάποιοι. Ναι, τώρα έχουμε μάθει, το φορτίζουμε και μία και δύο φορές την ημέρα, άρα ακριβώς έτσι είναι και τα ηλεκτρικά. Νομίζω ότι το κάθε αυτοκίνητο έχει τη χάρη του. Ανάλογα με τις ανάγκες μας, τι μας αρέσει ρε παιδί μου, να κάνουμε ταξίδια. Κάποιος μπορεί να ταξιδεύει συνέχεια, να είναι στην Εθνική, θα πάει να πάρει ντίζελ. Ή θα πάει να πάρει και φυσικό αέριο. Μην το ξεχνάμε και το φυσικό αέριο. Όλο μιλάμε για ηλεκτρικά βενζίνα. Mm-hmm. Υπάρχει και το φυσικό αέριο. Ναι, υπάρχει και το φυσικό αέριο, θα πρέπει να ξέρετε. Εδώ άλλο θέλει να δει, λέει, Integrale, και εμείς θέλουμε να δούμε. Ναι, άμα ξέρετε κανέναν, παιδιά, και να μας ανοίξει τις πόρτες μας. Είχε, να πάμε να το δούμε, να τα ακούσουμε. Είχε. Εδώ από ιστορία. Είχε ο Πάρης ο Ποντίκας μια Integrale. Την έδωσε. Τώρα τι μυαλό ήταν αυτό. Το ξέρω τον Πάρη. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο με τον Πάρη. Την έδωσε. Τι μυαλό είναι αυτό. Θα μπει μικρός Integrale και το θυμάμαι δηλαδή σαν χτες. Εντάξει, είναι. Πάντως, γενικότερα, προσωπικά, εγώ προτιμώ αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, βενζίνη, πολλά κυβικά, έτσι. Όταν λέμε κυβικά, πάνω από 4-5.000 κυβικά. Αυτός είναι ένας λόγος που μου αρέσουν τα αμερικάνικα. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι δεν έχουν θέμα, ρε παιδί μου. Θέλουμε κυβικά, βάζουν κυβικά. Σε Αποστόλη, τι προτιμάς. Κάτσε, διαβάζουμε σχόλιο τώρα. Με Ντάτσια θέλει ο άλλος. Με Ντάτσια τώρα. Βάλω τον Αποστόλη να κάνει παρουσίαση τώρα, Ντάτσια. Ντάτσια μπορώ να βάλουμε Ντάστερ. Έχω κάνει με Ντάστερ. Γιατί το Ντάστερ είναι θεωρώ. Είναι 37 κουάτρο για ράλι. Ένα. Ναι, και αυτό ωραίο. Μόνο καυσαέριο, λέει ο φίλος. Άκου τώρα. Μ' αρέσει ρε παιδί μου τώρα, άμα δεν καίει και βενζίνη λίγο το πράγμα. Πώς γίνεται τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η μέση λύση, ας πούμε, για εμάς που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και είμαστε σε αυτή την ηλικία είναι ένα hybrid. Plug-in hybrid. Ναι. Plug-in hybrid. Ναι. Εδώ τώρα πάμε λίγο να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Θες και ένα δεύτερο. Θες και ένα δεύτερο, έτσι. Ναι. Έχεις λεφτά να πάρεις δεύτερο. Όχι. Και τρίτο. Όχι. Εδώ έχουμε lockdown τώρα. Έχουμε διάφορα, έχουμε... τι να πω. Ας τα διαβάσουμε όμως. Θα μας ενδιαφέρει παρουσίαση Τζουκ, Νίσμο, Αρές. Και εμένα. Δεν υπάρχει όμως. Αυτό είναι. Με Μάσταν, Καμάρο. Δεν τα προλαβαίνω, ρε. Άλογα, μόνο άλογα.
Κάτσε, Fiat 500 ή Hyundai i10. Κάτσε να μεγαλώσω εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα ρε φίλε μου, Fiat 500. Τώρα τι είναι το Fiat 500. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι δηλαδή, brand name. Είναι brand name, ρε παιδί μου. Είναι ακούς Fiat, σκέφτεσαι 500. Το Hyundai, είναι πιο πολύ μπιμπελό. Το Hyundai είναι αυτοκίνητο που και αν το χτυπήσει δεν σε νοιάζει. Ναι. Και να πα χωρί προφυλακτήρα δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Το 500 δεν είναι τώρα. Το 500 μα βγάζει από αυτό το εδώ θέλει λέει Yaris GR. Το τετρακίνητο είναι αυτό. Ναι. Oh, όπα, εδώ περίμενε. Εδώ θα αφιερώσουμε. Εγώ θέλω και εγώ. Εδώ πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Yaris GR. Έχουν μπερδευτεί πολύ και δεν μπορούν να χωνέψουν ότι υπάρχει ένα Yaris το οποίο κοστίζει στην Ελλάδα 42.000 ευρώ. Παιδιά, αυτό είναι Yaris μόνο στο όνομα. Αυτό. Δηλαδή και τον Αποστόλη που δεν ξέρει από αυτοκίνητο, άμα τον βάλει μέσα. Θα πει, τι είναι αυτό. Δεν θα το πιστεύει. Είναι ένα αγωνιστικό το οποίο το έβγαλαν για το δρόμο. Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν έχω μπει. Αυτό ακόμα περιμένω. Θα πάντως θα το κάνουμε σίγουρα παρουσίαση, και να ξέρετε. Το θέλω, και εγώ το θέλω. Δεν θα αργήσει. Δηλαδή, τώρα έχουμε 23 Ιανουαρίου. Πιστεύω μέχρι τις 10-15 Φλεβάρι θα έχει ανέβει βίντεο με το Toyota Yaris GR. Το Πρέπει Yaris να... δεν θα αργήσει, αλλά βλέπω η καταγραφή να αργεί. Αλλά θα σας κρατήσουμε παρέα. Ναι, εδώ έχει... Αυτό δεν το υπολογίζαμε, γιατί τα τεστ που κάναμε ήταν σε ύψος 200 σχολεία, σε 200 σχόλια. Ναι. Και τώρα αναλύει ουσιαστικά 70.000, πώς ήταν. Ναι, 75.000 σχόλια. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι. Οπότε, εντάξει, πάμε εδώ, έχουμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και διάφορες ερωτήσεις, απαντήσεις, να προλάβουμε και λίγο τα μηνύματα, μπορούμε γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Μπορούμε να δούμε και τις κόντρες όλο. Γιατί το έχει κάνει. Όχι. Θα μπορούσαμε. Αν το είχα κάνει, θα μπορούσαμε να το δούμε. Πήρε το μάτι μου λίγο μια Αλφα Ρωμαίο. Πες τι Αλφα Ρωμαίο θα κάνουμε παρουσίαση. Παιδιά, σας ετοιμάζουμε. Πιστεύω τώρα σε κανένα δύο μήνες αυτό. Εσύ μου το έχεις πει, αλλά πρέπει να είναι η Τζούλια σε γρήγορη. Ναι. Αυτό. Η Τζούλια σε πιο γρήγορη. Είδατε ότι ξέρω πολλά από αυτοκίνητα έτσι, δηλαδή. Ακούστε τώρα. Εδώ να πούμε και μερικά πράγματα. Ετοιμάζουμε βίντεο. Τι μας έχει ζητήσει, γιατί ανεβάσαμε το βίντεο με την Αλφα Ρωμαίο Τζούλια. Τη Veloce TI με τα 280 άλογα. Εμείς ετοιμάζουμε, σας είπα σε κανένα δύο μήνες, γιατί μην νομίζω ότι είναι και εύκολο, Alfa Romeo Giulia QV, αυτή με τα 510 άλογα. Αυτή που είχαμε πώς ήταν, 280. Μία υπάρχει στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι θα την παρουσιάζουμε και θα τη δείτε. Γιατί εντάξει, ο κόσμος θέλει, ρε παιδί μου. Τώρα μιλάμε γενικότερα. Το έχει διαπιστώσει εδώ και τα μηνύματα. Ο κόσμος έχει πάθος, τρέλα με Αλφα Ρωμαίο, μία μάρκα. Παθιάρικη, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε. Οπότε να ξέρετε ότι θα δούμε σύντομα στο το ερχόμενο χρονικό διάστημα και Αλφα Ρωμαίο QV. QV λέγεται. QV. QQQ. Ποια Πόρσε θα έπαιρνε, ρε Αποστόλη. Τη γρήγορη. Τώρα μου θύμισα τον ντουζ. Γιατί, τι έλεγε ο ντουζ. Ποιο αυτοκίνητο καλύτερο το λέει, ξέρω εγώ αυτό, γι' αυτό λέγεται το μπλε. Α, το μπλε, έτσι έλεγε. Έτσι, θυμάσαι. Α, ναι, ναι, εντάξει, ντουζ, μεγάλη περίπτωση, έτσι. Ναι. Το βάλουμε, ας κάνει κανένα τραγούδι, αυτός, μεγάλη τρέλα, Πόρσε, παιδιά, εντάξει, Πόρσε τώρα είναι Πόρσε 911, 911 που λέμε. Ναι. Εντάξει, αυτοκίνητο τώρα μύθος, δηλαδή, το πήρες τώρα και έχει μια τρομακτική αξία, ρε παιδί μου. Έχει... Δεν το βαριέσαι όσο... Θα το βλέπεις και σε 10 χρόνια και πάλι θα σ' αρέσει. Όσο πιο παλιά είναι, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο παλιά 911, τόσο το καλύτερο είναι. Ο άλλος λέει για... Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά εγώ είμαι άσχετος με αυτοκίνητο. Πόσα μηνύματα να διαβάσω. Mitsubishi Evo 10, το Evolution. Εντάξει, ρε φίλε, το Evolution συγκριτικά πάντως με τα υπόλοιπα. Με Mitsubishi Evo 9-8. Το 10 ήταν το χοντρό που ήταν και στο Fast and Furious. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν, πάντως είναι ένα που είναι πιο. Χοντρό, έτσι. Ναι, έτσι είναι λίγο πιο τέτοιο. Αυτό οικογενειακό αυτοκίνητο. Γενικότερα. Οικογενειακό και το 9 και το 8 και πάει λέγοντας. Αυτό ήταν πιο. Πάντως το Evo το 10 είναι πιο έτσι. Ενώ είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πιο φιλικό στον οδηγό. Στο 9, στο 8 και πάει λέγοντας, στο Evo έτσι, 7-8 κλπ. Εκεί ρε παιδί μου καταλάβει, είναι πιο άγρια τα αυτοκίνητα. Το Evolution είναι πιο φιλικό. Δεν θα ξεχάσω, όταν βγήκε το Evolution, κάναμε ένα ταξίδι. Ήταν μια δημοσιογραφική παρουσίαση που μας είχε κάνει η Mitsubishi. Μόλις είχε ανοίξει η Εγνατία οδός και πήγαμε από τα Γιάννενα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Με Mitsubishi Evolution. Εδώ είναι όμως. Κάθε πότε σταματούσαμε για να βενζίνη. Βάλουμε βενζίνη. Μάντεψε, πες τα χιλιόμετρα. Δεν τρέχαμε, έτσι. 60.
Εντάξει, το πάω να φύγω, εντάξει. Τι έκλειτα, ρε. Στο έχω πει ένα εκατομμύριο φορές η μπάτια της Αφρικής. Παιδιά, κάθε 130 χιλιόμετρα, 140, εγώ είπα πάνω 40, κόβαμε και τότε δεν υπήρχαν πρατήρια. Αν ήταν φτιαγμένο, 60 θα σταματήσω. Εντάξει, είπαμε, πόσο φτιάχνουμε. Εγώ ξέρω ότι άμα το φτιάχνει, τρώει, πίνει. Ούτω ή άλλω πίνει. Ούτω ή άλλω. Είναι ροφόιλ. Αυτό γενικότερα και από μαμά είναι ροφόιλ και αυτό και το Σουμπαρού Ιμπρέζα. Ροφόιλ. Ροφόιλ. Δεν το έχω ακούσει. Ροφόιλ. Ροφόιλ. Έτσι τη ρουφάει τη βενζίνη. Μετά το κακατράχαλα. Κακοτράχαλα. Θα μου μείνει. Ο πιτσιρικά. Ναι, θα μου μείνει. Πιτσιρικά στην Κατερίνη. Θα πούμε και αυτό το πιτσιρικά γιατί τον αγαπάμε πολύ. Γενικότερα πάντω θυμάμαι 120-130 χιλιόμετρα, 140 πολύ. Σταματούσαμε και βγαίναμε από την Εθνική, γιατί δεν είχε πρατήρια τότε. Έπρεπε να βγεις, να βάλεις βενζίνη και ξαναμπείς. Άστα τώρα. Άστα. Αλλά, σου έβγαζε μια άνεση. Εγώ δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Δηλαδή. Ναι, ναι, και εγώ προσπαθώ το να πιάσω κανένα κάποιο. Rolls Royce, αυτό είσαι που το πήρε το μάτι μου, θα δούμε. Όπα, περίμενε, κάτσε. Rolls Royce, θες να γιατί να μην σου κάνω τις ερωτήσεις που έχω διαλέξει. Θα μου κάνεις τώρα, δεν μασάω εγώ τώρα εσύ αυτό. Κάνε, κάνε. Όπα, θέλουμε σούπρα. Ένα σούπρα. Όπα, πες το και το σούπρα, εσύ το αφήνω. Υπάρχει σούπρα, παιδιά. Σούπρα υπάρχει, ρε, εσύ. Υπάρχει, καινούριο. Υπάρχει σούπρα. Δεν το είδα, κάτι είσαι που πήρε. Όχι το καινούριο. Εμείς θα πάμε στο κλασικό, ε. Εμείς θα πάμε στο κλασικό το σούπρα. Είναι και λίγο τσιγκλισμένο και έχει και μεγάλη ιστορία από πίσω. Τι είναι τσιγκλισμένο αυτό, δεν είναι. Τι εκφράσει είναι αυτές. Έχει αλλάξει εκεί πέρα, έχει βάλει 56 τρόφαλο. Φάει τη ρουπτέκι. Δεν θέλω. Παιδιά του πήρε τη ρουπτέκι και τσάμπα τα πήρα. Πάρε τη ρουπτέκι. Όχι, μετά. Off camera. Off camera. Τσάμπα τα πήρε τη ρουπτέκι. Είναι 56 τρόφαλο, 55 διαδρομή. Αχα. Και άγρουσε και τροφόρο. Είναι καλό. Είναι καλό. Πάντως θα δείξουμε να ξέρετε. Το ερχόμενο, φέτος δηλαδή έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Το υπολογίζουμε πληκτικά. Τον άλλο μήνα το φέτος. Πρώτα απ' όλα θα δείξουμε, θα πρέπει να περιμένετε τι θα γίνει, να σας πω λίγο τι θα γίνει με το χάος. Γιατί εγώ προσωπικά λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα με το χάος. Με σταματάει στον δρόμο, τι θα γίνει με το χάος, θα γίνει με το χάος, θα γίνει με το χάος, θα γίνει με το χάος. Ακούστε, θα γίνει με το χάος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το χάος κανονικά είναι να ετοιμαστεί το Μάρτιο. Το πρώτο βίντεο δεν θα το δείτε από μένα. Θα υπάρξει ένα official βίντεο από την Σπύρος Πανόπουλος Automotive. Θα βγάλει δηλαδή η ίδια εταιρεία ένα βίντεο και αυτό το βίντεο θα το ανεβάσει στο διαδίκτυο. Εμείς τι θα σας δείξουμε. Εμείς θα σας δείξουμε ένα άλλο βίντεο. Πιστεύουμε. Θα είμαστε εκεί. Ναι, ναι. Με backstage και πράγματα τα οποία δεν θα τα δείτε πουθενά αλλού γιατί μας αρέσει να σας δείχνουμε πράγματα τα οποία σίγουρα όπου και να ψάξετε δεν θα τα βρείτε. Ας πούμε, αυτό το οποίο εμένα μου αρέσει να κάνω είναι και ένα ρεπορτάζ. Τι είναι, τα πρώτα αυτοκίνητα που έρχονται στην Ελλάδα σαν logistics. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό πουθενά δεν το βρίσκεις. Γενικότερα, μας αρέσουν οι πρωτότυπες ιδέες, πρωτοποριακές ιδέες που δεν θα τις δούμε και αφού μπορούμε, γιατί άλλο. Να το δείτε κι εσείς δηλαδή. Ναι, και τι είναι στα logistics. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να κάνουμε και ένα βίντεο πώς ακριβώς έρχεται ένα αυτοκίνητο από το εργοστάσιο, πώς μπαίνει μες στο πλοίο, πώς ξεφορτώνει. Στο λιμάνι του Πειραιά, πώς φορτώνουν τα αυτοκίνητα συνταλίκες πάνε στα logistics, πώς γίνεται μετά το λεγόμενο PDI, όπου εκεί γίνεται ο προγραμματισμός του αυτοκινήτου, ο καθαρισμός, και μετά ξαναφορτώνουν συνταλίκες για να πάνε σε αντιπροσωπείες και να μεταφερθούν μετά να παραδοθούν. Είναι μια διαδικασία, κουράστηκα εγώ. Ναι, αυτή είναι όμως η διαδικασία. Εμάς μας αρέσει να δείχνουμε αυτοκίνητα στα logistics για να ξέρετε ότι αμέσως μετά θα πάνε τα αυτοκίνητα σε αντιπροσωπείες για να παραδοθούν στον πελάτη. Να πούμε και ότι τα αυτοκίνητα που δείχνουμε εμείς και χαϊδεύει ο Βασίλης με το χεράκι του και τη βέρα του, είναι δημοσιογραφικά. Α, καλά, αυτό είναι άλλο τώρα. Που... Βγαίνουν για αυτό το σκοπό. Δηλαδή ναι, δεν θα φτάσουν ναι, στα χέρια ναι, σας ποτέ. Πες το. Δεν θα φτάσουν στα χέρια σας ποτέ. Ναι, τα αυτοκίνητα όταν πηγαίνουν στα logistics, δεν πάμε, χτυπάμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε πάρει άδεια και από την εταιρεία με τα logistics, έχουμε πάρει άδεια και από την εταιρεία που έχει τα αυτοκίνητα και ας υποθέσουμε ότι έχουμε πάει να δούμε ένα καινούριο αυτοκίνητο της Peugeot. Ναι, έχουμε μιλήσει με την εταιρεία Peugeot, έχουμε βρει το αυτοκίνητο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για δημοσιογραφικές ανάγκες ή για εταιρικές ανάγκες της ίδιας εταιρείας και χρησιμοποιούμε αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν πάμε σε ένα αυτοκίνητο ενός πελάτη να καθίσουμε μέσα, να κάνουμε και καμιά ζημιά. Ούτως ή άλλως έχετε δει πολλά αυτοκίνητα. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε κάνει ένα θέμα με το Audi S3, το καινούριο. Αυτό το κίτρινο. Αυτό το ίδιο το κίτρινο είναι το ίδιο κίτρινο αυτοκίνητο Audi S3, το οποίο με 310 άλογα, το οποίο αν πατήσετε tessistrochi.gr θα δείτε το εξώφυλλο του περιοδικού. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Σε άλλα περιοδικά πάλι είναι αυτό.
Άρα δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα τα οποία ξέρουμε. Δεν θα πάρουμε τα δικά σας αυτοκίνητα για να μπούμε μέσα να κάνουμε κάποια ζημιά. Έτσι. Και όλα πάντοτε με άδειες. Δεν τα κάνουμε έτσι γιατί πολλοί ρωτάνε πώς μπορούμε να μπούμε. Θέλει άδειες, παιδιά. Λόγω επαγγέλματος μπαίνει ο Βασίλης και εγώ. Ναι, ο άλλος λέει κουατροφόλιο ή BMW M5. Ωρε φίλε, τώρα εδώ πέρα. Τώρα κοίταξε τώρα η Αλφα Ρωμαίο, Αλφα Ρωμαίο, το M5 το τελευταίο είναι. Πω, Παναγία μου, κόλαση. Και τι κόλαση είναι αυτό. Αυτή η M5, παιδιά, είναι, πρέπει να τη. Δεν το έχω οδηγήσει εγώ το Αλφα Ρωμαίο με τα 510 άλογα, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά με τη Mi 5 που έχω οδηγήσει. M5, τη Yara είχαμε. Καλά, αυτή δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι να μπει με αυτή σε μία πίστα. Και επειδή είχα τη δυνατότητα να μπω στην πίστα των Σερών και να την οδηγήσω τερμαγκάζι, πραγματικά τερμαγκάζι, να τελειώσω, εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτή η M5. Δηλαδή η M5 για να έχει τέτοιο feeling, τέτοιο κράτημα, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή για να σου φύγει πρέπει να είσαι χαζός. Δεν πρέπει να αφήσει το τιμόνι. Πόση ώρα έχουμε? Τελικά πριν πολύ ώρα αυτό, πρέπει να το πούμε κάνα από πριν. Δεν το είχα απολογίσει κι εγώ. Ναι, εδώ έχουμε τώρα ένα. Πρώτη φορά το κάνουμε. Ας πούμε τεχνικό θέμα. Έπρεπε να το ξεκινήσουμε στην αρχή του live. Αυτό δεν το. Δεν το ξέραμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα εμείς θέλουμε να τα κάνουμε όλα σωστά. Και θα σας κάνουμε παρέα. Και την ευκαιρία να σε ρωτήσω. Θα με ρωτήσεις, περίμενε. Να πούμε, παιδί μου. Απαντάμε μηνύματα. Απαντάμε, ναι, αλλά να ρωτήσω κι εγώ κάποια πράγματα που έχουν ρωτήσει στο παρελθόν και τώρα μπορεί να έχουν περάσει γρήγορα. Ναι, δεν τα είδε. Ναι, αλλά για πες. Τι αυτοκίνητο έχεις? Έχω. Δεν έχω ένα, έχω διάφορα. Έχεις πολλά αυτοκίνητα. Εντάξει, εσύ έχω. Ωραία. Εντάξει, πες εσύ ένα που έχω για να ξέρει και μπορεί να το παρουσιάζουμε, ας πούμε. Θα το πω. Έχω πάρει γιατί ξέρω, γιατί το αρέσει αυτό, ειδικά το αυτοκίνητο είναι αυτό πολύ ιδιαίτερο. Δεν το περιμένει κανένα, ας πούμε. Και θέλω να το βγάλουμε λίγο. Να το βγάλουμε? Ναι, να το κυκλοφορήσω. Εντάξει, έτσι όπως το λες. Το καημένο το έχει και σκονίζεται. Α, εντάξει, θα σα πω εγώ ποιο λέει. Άντε, πες το εσύ. Όχι, εγώ θα το πω. Γιατί θες να το πει? Έχει ντάτσουν. Δεν πουλάει και πατάτες. Έχει ένα πολύ ωραίο ντάτσουν. Ναι, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ντάτσουν. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα τέτοιο ντάτσουν. Αλλά ένα ντάτσουν πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό, με δερμάτινα μέσα, με ωραίο τιμόνι. Όταν μου είπε, γιατί και εγώ η απορία μου η πρώτη που είχα ήταν τι αμάξι οδηγάς εσύ. Και δεν το οδηγάει πραγματικά. Άλλο οδηγάει. Θα μας το πει κάποια στιγμή στην πορεία, ναι, άμα θέλει. Να σου πω κάτι. Θυμάμαι, θα το οδηγήσω μία φορά το χρόνο, δύο, γιατί δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Ναι. Είναι τόσα τα καινούργια αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν συνέχεια και τουλάχιστον εγώ με τη δουλειά που κάνω, είμαι υποχρεωμένος να το οδηγήσω για να έχω μία εικόνα, ένα feeling. Κάθε πότε αλλάζεις αμάξι? Πόσες φορές φτιάχνεις το μήνα τη θέση του οδηγού? Α, ξεχνά τώρα που με μπέρδεψες τώρα. Θα την κάνω σίγουρα 6, 7, 8 φορές. Σίγουρα, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή θα πρέπει να οδηγήσω το μήνα τουλάχιστον. Από 4 στη χειρότερη μέχρι 10-14 αυτοκίνητα, 15 αυτοκίνητα. Και τώρα έχουμε και lockdown. Όταν δεν υπήρχε lockdown, επειδή πηγαίνω και πολύ στο εξωτερικό για να οδηγήσω τα καινούργια αυτοκίνητα πριν κυκλοφορούν στην αγορά, εκεί γίνεται χαμός. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να πας στο εξωτερικό για μία παρουσίαση και να οδηγήσεις σε μία πίστα 5 αυτοκίνητα διαφορετικά. Να σου το πω αλλιώς. Πας σε μία παρουσίαση με ελαστικά. Είχα πάει πέρυσι στη Φιλανδία το Φλεβάρι με παρουσίαση ελαστικών της Continental. Στη Φιλανδία, έτσι. Ναι. Από τέρμα, Θεού πάνω. Πρέπει να οδήγησα σε 2 μέρες 15 διαφορετικά αυτοκίνητα. Και σε συνθήκες τώρα πολύ ιδιαίτερες, γιατί οδηγείς με χιονολάστιχα, με φθαρμένα χιονολάστιχα, με κανονικά λάστιχα, το ένα μοντέλο, το άλλο μοντέλο, για να έχεις άποψη και κρίση για όλα αυτά τα οποία θα δεις και θα πρέπει να γράψεις κιόλας. Κουραστικό μου ακούγεται. Όπα, εδώ θέλω να απαντήσω. Α, Κορές. Περίμενε. Ναι. Κορές Project, το P4. Είναι ένα αυτοκίνητο, πάλι... Το γνωστό, το Jeep που τώρα. Πάει και 200... Ναι, είναι αυτό με το μοτέρ της Corvette, επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ και έχω... Και εγώ έχω προβληματιστεί με αυτό. Όλο λέω θα πρέπει αυτό το αυτοκίνητο να το παρουσιάσω, δεν έχει τύχει να το παρουσιάσω. Είναι Ελλάδα τώρα, Κορές. Ο Κορές δεν ξέρω αν είναι. Λογικά Ελλάδα θα είναι, αλλά το αυτοκίνητο δεν ξέρω αν είναι Ελλάδα. Πέρυσι θυμάμαι που είχα ρωτήσει ένα συνεργάτη του πού είναι αυτό το αυτοκίνητο. Αν δεν κάνω λάθος, μου είπε είναι στην Αμερική. Και δεν ξέρω αν έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σας το χρωστάω. Βασικά το χρωστάω και στον εαυτό μου και εγώ θέλω να το οδηγήσω. Θέλω να μιλήσω με τον ίδιο τον Κορέ, να μας πει την άποψή του. Γιατί έχετε καταλάβει ξεκάθαρα ότι μας αρέσουν πάρα πολύ οι ελληνικές προσπάθειες, τα ελληνικά αυτοκίνητα.
όλο αυτό το οποίο γίνεται και πολλοί δεν το γνωρίζουμε. Φέτος σας ετοιμάζω και κάτι πάρα πολύ ωραίο με ελληνικά αυτοκίνητα, γιατί θέλω πραγματικά ο κόσμος να μάθει για τα ελληνικά αυτοκίνητα. Στο παρελθόν έχουμε φτιάξει πάρα πολλά ελληνικά αυτοκίνητα, πάρα πολλά και επιβατικά και επαγγελματικά. Δηλαδή υπάρχουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και παραγωγής και πρωτότυπα, κυρίως πρωτότυπα, πάνω από 30 ελληνικά αυτοκίνητα. Το ήξερες? Όχι. Όχι. Άμα ξεκινήσουμε από το αυτοκίνητο το οποίο κάναμε του Νίκου του Θεολόγου, ένα αυτοκίνητο το οποίο κατασκευάστηκε, είναι το σημείο 0 της Ελλάδας, κατασκευάστηκε το 1908, από τότε έχουν φτιαχτεί, δεν λέω για το κλασικό πόνι, έχουμε το Φάρμα, έχουμε το Enfield Y8000, το ηλεκτρικό στη Σύρο, έχουμε το Chicago, το SUV πάλι στη Σύρο που φτιάχτηκε τη δεκαετία του 70, έχουμε δύο πρωτότυπα σκάβας, τα οποία εξαιτίας του Κώστα του Καβαθά κατάφεραν να κατασκευαστούν, δεν κατάφεραν ποτέ όμως να πάρουν έγκριση για την παραγωγή. Έχουμε κάτι αυτοκίνητα του αγωνιζόμενου Τζεν, ένα πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο όχημα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Έχουμε τα replicar της RCH Automotive που είναι στην Κατερίνη, αυτοκίνητα όπου η άδειά τους λέει πάνω Made in Greece. Αυτοκίνητα, εδώ πραγματικά να μένετε συντονισμένοι, γιατί φέτος θα σας δείξουμε πάρα πολλά. Τα μπάγκι που βγάζει η Replicar, η RCH δηλαδή, και υπάρχουν νομίζω ή 8 ή 9. Είχαμε πάει στη Μύκονο πρόπερση με το Jet Tour Greece. Ναι, τα Porsche. Μόνο 9. Όχι, όχι, τα μπάγκι. Α, τα μπάγκι. Υπάρχουν 9 τα οποία κυκλοφορούν μόνο στη Μύκονο αυτά. Σε διάφορα χρώματα μπορεί να πάει. Τα ήταν στη Σαντορίνη. Τα Replicar υπάρχουν 2 στη Σαντορίνη και αν δεν κάνω λάθος είναι τα 2 ή 3 υπάρχουν με ελληνικές πινακίδες. Η εταιρεία αυτή του Ηλία του Γαγανέλη, η οποία βρίσκεται στην Κατερίνη, τα περισσότερα τα εξάγει. Δηλαδή εξάγει γύρω στα 20 με 30 αυτοκίνητα το χρόνο σε διάφορες χώρες, Αυστρία, Γερμανία, νομίζω πλέον και στην Αυστραλία. Έχει κάνει συνεργασίες, πάρα πολλά πράγματα. Και να περιμένετε πολλά από ελληνικά αυτοκίνητα. Έτσι. Άρα είπα ότι έχω και ένα ντάτσο. Εγώ δεν σε παρακολουθούσα γιατί είχαμε ουσιαστικά πάρα πολύ μικρή την οθόνη. Mercedes Audi BMW. Εδώ θέλω να μου απαντήσει λίγο ο Αποστόλης. Είναι μία κόντρα. Κόντρα. Το λεγόμενο premium. Ναι. Δεν είχα καταλήξει σε αυτό βασικά. Δεν είχα άποψη. Αλλά κατέληξα στη Mercedes το τελευταίο μήνα. Α, γι' αυτό κλασικό. Ναι. Δεν ξέρω τι με κέρδισε. Πραγματικά δεν έχω και τέτοια. Εντάξει, η Mercedes είναι λίγο. Μπορούμε να πούμε. Όχι ο Κύριλε, έχει το αστέρι αυτό που. Έχουμε μια τρέλα οι Έλληνες, ρε παιδί μου, με τη Mercedes. Έχει το Mercedes, δεν θα βγει με τη φόρμα από το σπίτι. Αυτό μου έβγαλε. Δεν ξέρω, ίσως να είναι επειδή το ακούς, το κάνεις, το ράνεις. Δηλαδή ήθελα να βάλω το ωραίο μου το παντελόνι. Δηλαδή, συγγνώμη, όπα, περίμενε. Δηλαδή με μια BMW δεν θα βγαίνει. Η BMW σου βγάζει κάτι πιο σπορτιβικό. Θα πήγαινα με την BMW και στο γήπεδο για τρέξιμο. Αν έτρεχα ποτέ. Σιγά μην τρέξει. Δηλαδή, και συγγνώμη, και με ένα Audi τι θα έκανες? Με ένα Audi θα. Με ένα RS6. Εδώ σε θέλω τώρα. Θα το παίζα λίγο γκαζιάρι. Με το Mercedes δεν το παίζει γκαζιάρι όμως. Εννοείς γκάζια, έτσι. Έχεις, ναι. Αλλά δεν θα το παίξεις. Με την BMW είναι λίγο πιο γκαζιάρι. Με το Audi θα θες να το δείξεις. Γιατί λες, εντάξει, Audi. Όχι. Τον μπέρδεψα. Ναι. Μου βάζει δύσκολα, αλλά γενικά. Ναι. Εγώ πάντως γενικότερα από αυτές τις τρεις μάρκες. Τώρα τι να πω, παιδιά. Εμένα μου αρέσει. Ξέρεις ποιο μου αρέσει πάρα πολύ? Το BMW, το i8, το i8 που ανοίγουν οι πόρτες προς τα πάνω. Ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο γιατί συνδυάζει πολύ προηγμένη τεχνολογία με. Έχει κινητήρα εσωτερική καύση, έχει ηλεκτροκινητήρα. Δηλαδή έχει ένα κινητήρα 1500 κυβικά και με τον ηλεκτροκινητήρα πάει 360 τόσα άλογα, 372 αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ωραίο αυτό το συνδυασμό. Είναι space, δηλαδή. Είναι ιδιαίτερο, είναι. Εντάξει, τώρα έχεις, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, παιδιά. Είναι γούστα. Τώρα έχεις M. Την έχεις την καινούργια M4. Αλλά μετά πας λες, κάτσε ρε, και η Mercedes έχει AMG. Και λες, όχι, τι έπαθα τώρα. Μετά. Φανάρια. Μετά δες τώρα. Δες και αλκαντάρα. Περίμενε. Δηλαδή τώρα πας σε Audi. Δες τουρμπίνες να σου βγάζουν το air condition, λες και. Πώς το κάτσε αυτό, έτσι. Τουρμπίνες. Τουρμπίνες, έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι, δηλαδή. Έτσι, παιδιά, τουρμπίνες. Όταν μπείτε μέσα, παιδιά, καταλάβετε. Έχεις 10 τουρμπίνες τώρα που νομίζω θα σου πετάξουν φλόγες πάνω. Δηλαδή το έχει μόνο πονεύσει και τη ζέστη. Είναι. Η Audi, ας πούμε, τώρα έχει R8, R6. Είναι και ναι. Έχει, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη κόντρα. Πολύ μεγάλη κόντρα. Πολύ μεγάλη κόντρα. Εκεί πέρα δηλαδή. Όλα καλά. Περίμενε. Ford Focus RS ή Hyundai i30N. Τώρα εδώ πέρα. Ford. Εντάξει, Ford τώρα, πού να συγκριθεί τώρα η Ford. Βέβαια, όχι ότι το N δεν είναι καλό. Είναι σίγουρα. Ford. Είναι λίγο πιο άργο το Hyundai, αλλά τώρα εδώ έχει άλλα πράγματα. Δηλαδή το Hyundai τι κάνει.
Έχει ρε παιδί μου, τι έχει το Hyundai ρε εσύ. Έχει 5 χρόνια δεν κάνει εργοστασία και εγγύηση, δεν το έχει η Ford. Βέβαια η Ford, τώρα οι άνθρωποι ξέρουν να παγώνουν, ξέρουν να στρίβουν, ξέρουν να. Εντάξει, είναι και πιο ακριβό το Ford. Ναι. Εντάξει, είναι. Τα ζητήσει. Δηλαδή σε κάθε. Ποιο Datsun. Αποφάσισε που είναι να πάρει για το αυτοκίνητο το ίδιο. Datsun 200 σε. 200 σε έχει. Ναι. Είναι κουκλί. Σε εργοστάσιο παραγωγή θέλει, σε εργοστάσιο παραγωγή. Μια άλλη φύση το περνά μόνο και. Δηλαδή αυτό που λέει σε εργοστάσιο παραγωγή θέλει ο φίλο σε ένα βίντεο είναι. Έχω πάει σε διάφορα εργοστάσια παραγωγή. Είναι πολύ δύσκολο να τραβήξει πλάνα μέσα από το εργοστάσιο παραγωγή γιατί οι εταιρείε θέλουν να δείχνει συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά μπορεί να το κάνει. Θέλει κόπο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να γίνει άρση του lockdown. Αν δεν γίνει άρση του lockdown, δεν θα δούμε τίποτα. Ναι. Δεν πα πουθενά, εδώ θα μείνει. Έλα, ρίξε χώρο τώρα. Ποια την πήρα. Μια πήρα δεν μα έφερε. Κάτι. Φουσκώνω. Παιδιά, το είπα, φέρε μια μπύρα και μου φέρε πορτοκαλάδα πριν. Αφού και χωρίς ανθρακικό. Αφού είσαι αθλητικός τύπος. Γυμνάζεσαι. Γυμνάζω, τώρα πάω για τρέξιμο. Ναι, ρε, αδλούμε. Δεν μπορούμε για μια τζετάδα να πάμε. Να πάμε λίγο στη θάλασσα. Ρε. Πότε θα γίνει να ανοίξει λίγο η θάλασσα να πας. Έχεις και τον Black. Τον Black and το Decker. Black. Παιδιά, άλλαξε τώρα, έγινε Black τώρα. Τι να διαβάσεις τώρα εδώ πέρα. Όσο μιλάμε εδώ και όσο διαβάζουμε μηνύματα και συζητάμε, να ξέρετε ότι περιμένουμε. Βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη σας ο χρόνος που περιμένουμε για να γίνει η κλήρωση με τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν τα δώρα, έτσι. Διαλέγει τώρα ουσιαστικά τα 70.000 comments. Δεν συνεχίζετε να σχολιάζετε. Όχι, ναι, μην σχολιάζετε γιατί και να σχολιάσετε. Απλά και να σχολιάσετε τώρα δεν μπαίνετε στην κλήρωση. Δηλαδή τι το λέει ότι έχει πάρει την ώρα που το πετάξαμε μέσα. Ωραία, ακούστε λίγο πώς θα το κάνουμε κιόλας για να έχετε και μία εικόνα. Είπαμε 100 τυχεροί. Μαζί θα το κάνουμε, θα το δείτε. Μαζί, το ναι, αλλά το ξέρουμε. 100 τυχεροί και θα προσθέσουμε άλλους. 50 αναπληρωματικούς. 50. Ναι, εγώ λέω 50. Δηλαδή, όσους θέλουμε βάζουμε αναπληρωματικούς. Εγώ λέω να βάλουμε 50. Δεν νομίζω τώρα και στους 100 ή 50 να μην θέλουν δώρο. Ναι. Ωραία, θα βάλουμε και 50 αναπληρωματικούς και πώς θα γίνει. Ανάλογα με τη λίστα που υπάρχει στο Facebook και στο Instagram, την έχουμε και εμείς εδώ. Ο πρώτος θα κερδίζει οδήγηση speed car. Ο έκτος θα κερδίζει, ας πούμε, οδήγηση Legend Car και πάει λέγοντας. Δηλαδή πάει, έτσι, εγώ, από το 1 μέχρι το 5 θα είναι οδήγηση Speed Car. Από το 5 μέχρι το 10 θα είναι οδήγηση Legend Car. Και πάει, λέγοντας. Έτσι. Όποιος δεν θέλει ή όποιος δεν έχει κάνει follow τη σελίδα σου. Ναι, αυτό θα το τσεκάρουμε. Αυτό θα το τσεκάρουμε. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Πριν στείλουμε μήνυμα. Έτσι. Θα πάρουμε τα ονόματα, θα τσεκάρουμε. Και θα σας στείλουμε μήνυμα και θα πρέπει να μας απαντήσετε μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Τις επόμενες ημέρες δηλαδή θα σας στείλουμε ένα μήνυμα που θα σας λέμε ότι αν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε το δώρο. 17 μέρες είναι. Έτσι. 17. Τι 17. 7 είναι. Α, 7 8 μέρες. Ναι. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μέχρι Δευτέρα. Εντάξει, μέχρι τέλος του μήνα θα μας απαντήσετε. Εντάξει. Ναι. Όποιος δεν απαντήσει, χάνει το δώρο του και πάμε στον επόμενο που θα έχει κερδίσει. Ναι. Ουσιαστικά εμείς θα έχουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να το κάνουμε απλό. Πώς θα βγει το αποτέλεσμα και πώς βγαίνει και από την εφαρμογή, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά εμείς θα έχουμε 100 νικητές, 100 αναπληρωματικούς. Στον νικητή, ο οποίος δεν έχει κάνει follow, δεν έχει κάνει like στην ανάρτηση, θα κάνουμε. Στον επόμενο. Substitute, αλλαγή στον αναπληρωματικό. Ναι. Και με τη σειρά που είναι αναπληρωματική, δηλαδή ο πρώτος θα μπει στον πρώτο που δεν θα θέλει το βίντεο ή δεν θα έχει κάνει follow το φίλο Βασίλη από εδώ. Πώς τα λες έτσι. Α, έξε, έχω και αραμέ δοντάκια, έτσι. Ναι. Ψευδίζω λίγο. Ωραία, να, εδώ με τη Mercedes CLS55 το παίζεις και γκάζει. Τώρα αυτό σαν να το έχει γράψει ο Αποστόλης. Ναι, αυτό ακριβώς. Το παίζεις και γκάζει, δηλαδή. Δεν. Τώρα με το CLS, τώρα, ωραίο αμάξι, αλλά ρε παιδί μου, είναι μια σχεδίαση, είναι μαούνα ρε παιδί μου. Δεν μπορείς το παίξεις γκάζει τώρα με το CLS. Είναι. Βάλε το CLA. Ναι, μεν πιο compact. Ναι. Ωραίο το CLA, ε. Το 45S που είχαμε κάνει και παρουσίαση, νομίζω ήταν πάρα πολύ το ωραίο. Το φορμάτι και ήταν αυτό. Ναι, αυτό που κάνεις και πάντες. Κάνεις και λίγο, γι' αυτό είναι το S. Ναι. Mustang εδώ λέει ο φίλος και εμείς είμαστε υπέρ της Mustang γιατί μας αρέσει Αμερικανιά. Πολλά κυβικά, βέβαια στις καινούριες εκδόσεις, εντάξει έχουμε 5.000 κυβικά και 2,3, προτιμούμε αυτή με τα 5.000 κυβικά. Πολύ ωραία τα 5.000 κυβικά. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί φέτος έχουμε κάτι πολύ ωραίο και με Mustang. Νομίζω ότι και εσείς θα δείτε πώς είναι η Mustang. Και εγώ. Καλά, εσύ άστο καλύτερα γιατί μπορεί να αγοράσουμε κανένα κόπεδο. Έλα, τσάμπα είναι. Αυτά δεν τα πληρώνεις.
Το οικόπεδο. Δεν πληρώνεις χαρτιά. Δεν προλαβαίνω εδώ. Πάνε τόσο, καμιά φορά πάνε τόσο γρήγορα, δεν τα προλαβαίνω. δηλαδή, πολύ κοντριφόγγλιο, τι είναι αυτό. Πού, ναι, πού. Η Τζούλια. Πολύ κοντριφόγγλιο, ναι. Αυτή, ναι, ναι. Πες τη γνώμη σου, άντε, πες. Πού, ρε, δεν κατάλαβα, δεν πρόλαβα. Το έχει κάνει copy-paste το τύπος και το βάζει συνέχεια. Αυτό, όπα, παιδιά. Άλλη μια φορά, άλλη μια φορά. Δεν προλάβαινα να το διαβάσω. Καλά κάνουνε, γιατί δεν προλάβαινα να το διαβάσεις. Μα άμα, κάτσε αυτός εδώ. Για τις μηχανικές βελτιώσεις. Για τις μηχανικές βελτιώσεις στα αυτοκίνητα, αν είμαι υπέρ κατά τώρα αυτό, έλεγε, δεν το πρόλαβα καλά αυτό. Για κάτσε, άμα το πάω, θα... Περίμενε, τώρα θα μπερδευτούμε, ρε, εσύ τώρα. Α, όχι, δεν μπορώ εδώ. Ναι, ναι, ναι. Άστο, να δούμε. Είσαι υπέρ, έχεις τη μηχανική βελτίωση στο αυτοκίνητο. Να το φτιάξει άλλο, να του βάλει μια εξάτμιση. Εντάξει, κοίταξε. Μια εξάτμιση, να του βάλει δύο-τρία πραγματάκια, καλό να μέχρι το βάλει. Μέχρι πόσο να το φτιάξει, μέχρι εγώ... να περνά εκτέο, παιδιά. Ε? Μέχρι να περνά εκτέο. Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Εγώ γενικότερα δεν είμαι, ρε παιδί, το να πάρει ένα μάξι 200 άλλο και το κάνει 500. Δεν συμφωνώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή, αν θέλει, πήγαινε πάρε το αυτοκίνητο με τα 500 άλογα. Άμα θε να πει. Βέβαια. Πίστα. Περίμενε. Κάτσε, άμα θε να πα πίστα. Ναι, είναι και η χρήση που θα το κάνει, γιατί το θε. Ναι. Γιατί το θε. Κόντρε. Α, εδώ σε θέλω. Τώρα, άμα το κάνει κόντρε, θα το βελτιώσει. Don't do it, Φέδον. Don't do it. Έτσι. Μην κάνει κόντρε. Θα ανοίξουν πίστε. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν πίστε. Πότε, το 2082. Το ακούμε χρόνια. Εγώ ήμουν νέο και γέρασα. Πίστε υπάρχουν στην Ελλάδα δύο, μία στα Μέγαρα και μία στις Σέρες. Και βέβαια και το θέμα είναι ότι και αυτέ οι πίστε να δούμε πού κάθε πότε ανοίγουν. Ναι, drag race γιατί... κάνουν. Για το βέβαια, κοινό. Για το κοινό. Και drag race τώρα υπάρχουν συγκεκριμένε πίστε που γίνουν και κάνουν και για το κοινό, κάνουν και. Δοκιμές drag, έτσι, για να πούμε τώρα την αλήθεια. Η Τζουλιέτα, ναι, φίλε μου, να κάνω εγώ την Τζουλιέτα που είναι και πιο προσιτή. Βασικά, περιμένουμε να βγάλει το καινούριο SUV και μικρό η Alfa Romeo για να κάνουμε αυτό. Και ένα όχημα, ένα SUV από την Alfa Romeo, το οποίο θα πρέπει να ξέρετε, όταν θα κυκλοφορήσει, έχει ελληνική υπογραφή σχεδιαστή, την έχει σχεδιάσει ο Αλέξανδρος Λιώκης. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρω. Έτσι. Κάπου το έχεις γράψει, το είχα διαβάσει. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι εργάζονται σε αυτοκίνητο βιομηχανίες. Διαπρέπουν στο χώρο. Ναι, και έχουν, δηλαδή, άμα δούμε από το παρελθόν. Να πούμε το πιο απλό. Το Mini το έχει σχεδιάσει Έλληνας. Ναι. Το Γιάννης το έχει σχεδιάσει Έλληνας. Το Fiat Barchetta το έχει πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν σχεδιάσει Έλληνες. Τώρα, επειδή είπε ο φίλος για Αλφα Ρωμαίο, να του πούμε ότι το νέο SUV της Alfa Romeo, το οποίο θα συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα, θα είναι plug-in hybrid. Να ξέρετε ότι το έχει σχεδιάσει, αρχισχεδιαστής ο Αλέξανδρος Λιώκης, Έλληνας. Μας αρέσει. Θα δούμε BMW M8. Βασικά έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα M8, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Ναβάρα ο άλλος. Εντάξει, το Ναβάρα είναι το αγαπημένο μας. Bug είχαμε κάνει. Ναβάρα τώρα είναι. Ναβάρα. Εντάξει, έχουμε δείξει. Βάρα το Ναβάρα. Βάρα το Ναβάρα, τι είσαι. Βάρα το Ναβάρα. Βάρα το Ναβάρα, παιδιά, τα αγαπημένα μας αυτοκίνητα, το Ναβάρα. Ναβάρα, βάρα. Και το N-Guard, ειδικά αυτή η έκδοση, βάζουμε και κοτσαδόρο πίσω και τραβάμε το σκάφος, το jet ski, όλα τα τραβάμε. Και τον Αποστόλη θα βάλουμε να τον τραβήξουμε. Το κάνουμε τεστ αυτό, το κάνουμε ένα βίντεο. Τώρα, άμα έχει χιόνια, κάνουμε και σκι. Α. Δεν το έχει κάνει. Όχι, αλλά καιρό να το κάνω. Εμένα μου αρέσει το σκι στη θάλασσα. Τώρα σκι στο βουνό, δεν βάλω ένα. Βάλουμε. Εγώ θα είμαι οδηγός του Ναβάρα. Με, και τον, με τον απόδο. Ένα σπασμένο το. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή μας αρέσουν και λίγο αυτά τα χειμερινά, να περιμένετε και κάτι χειμερινό. Λάντα Νίβα, τώρα που είδα Λάντα Νίβα. Ένα χειμερινό όχημα. Τώρα ετοιμάζουμε εδώ ένα χειμερινό όχημα τρελό. Μείνετε συντονισμένοι. Μην πεις ακόμα, ναι. Όχι, περιμένω. Τώρα που είδα Λάντα Νίβα, θέλω να πάω σε κάτι άλλο που είδα. Έβγαλε νομίζω ένα καινούριο Λάντα Νίβα, πρισμένο με οθόνες, με τέτοια. Εντάξει, δεν έβγαλε. Καινούριο είναι, ναι. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Το βλέπεις και λες είναι Mercedes, ας πούμε, αυτό το... Θα πας στην αντιπροσωπεία του Μάλι. Ποιος είναι ο Μάλις? Ασπρομάλις. Ποιος είναι ο Μάλις? Ασπρομάλις. Μάλι έλεγε ρε εσύ. Α, θα πας στην αντιπροσωπεία του Μάλι, το ξαναλέει. Copy-paste κι αυτός. Α, να κάτσε, κάτσε. Copy-paste κι αυτός. Ο άλλος, γνώμη για Kia Proceed 204. Τι γνώμη ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Η Kia είναι μια μάρκα η οποία, εδώ να πούμε κάτι, κορεάτικη. Παιδιά, οι Κορεάτες σε αξιοπιστία είναι ψηλά. Βέβαια, μας τα χάλασε λίγο το Kona. Άμα... ναι. Ναι, όντως. Όντως, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ γιατί... Hyundai και ας πούμε ίδιο εργοστάσιο. Το λέμε αξιοπιστία, αλλά... Ναι, έχουν, ρε παιδί μου, στο σύνολο ναι. Αλλά άμα ψαχτείτε λίγο γενικότερα στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι το Kona
Έχει κάποια θεματάκια στο εξωτερικό με φωτιές. Η Ελλάδα δεν έχει ανάψει. Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει ανάψει. Δεν έχει φωτώσει. Ναι, ψάξε το λιγάκι, δηλαδή εικόνα, fire, ξέρω. Φωτιές, ναι, ναι, ναι. Αυτός λέει είναι φοβερό το Χ6. Ναι, εντάξει, φωτιά έχει πέσει το θέμα πάντως. Ναι. Φωτιά είναι... το κάνω. Ναι, σας το λέω μέσα για το ξέρετε, αλλά γενικότερα το Kia Proceed είναι ωραίο. Ένα αυτοκίνητο. Θέλει λίγο δύναμη παραπάνω, νομίζω. Το Proceed με τα 204 άλογα. Ναι. Ωραίο, στρίβει, πατάει. Λίγο δύναμη παραπάνω. Εγώ θα την ήθελα. Καλά είναι. Σ' αρέσει, ε. Καλά είναι. Για σένα, καλά είναι. Άμα για μένα, εντάξει. Bentley Bentayga. Πού το πήρε το μάτι, δεν το προλάβαμε. Πολύ γρήγορα βγαίνουν τα μηνύματα. Το Bentley. Ρε, εσύ δεν έχουμε κάνει Bentayga. Γιατί? Το Bentayga είναι, όσοι δεν το ξέρετε, είναι το SUV της Bentley. 300.000. Με το κουατριφόλιο. Έχω βαρεθεί να διαβάζω κουατριφόλιο. Έχουν τρελαθεί με το. Παιδιά, κουατριφόλιο, να ξέρετε, θα κάνουμε παρουσίαση. Review. Οδήγηση. Θα κάνουμε. Ένα βίντεο μόνο αυτό. 510 άλογα. 2,9 ούτε λίτρα. Ούτε το σαριβαλίδι θα δείξουμε. Ναι, μόνο το αυτοκίνητο. Όπα, φόρτωσε. Έλα, εδώ είμαστε. Όπα, όπα, έλα, βγήκανε. Βγήκανε. Έλα, δώσε. Έλα, έλα, παιδιά, πέρασε. Και εδώ βγήκανε. Πάμε τώρα να κάνουμε την κλήρωση. Έλα, σταματήστε τα μηνύματα. Μετά ξανασυνεχίζουμε. Λίγο πώς τα μηνύματα. Πάμε. Πάμε, πάμε, δώσε. Δώσε λίγο εδώ αποστόλη. Για να βάλουμε λίγο. Εδώ πέρα τώρα τι κάνουμε. Τώρα εδώ έχει διαβάσει τα μηνύματα. Και θα βάλει ο Αποστόλη. Τι θα βάλει Αποστόλη τώρα. Τι θέλουμε να είναι. Ποιο έχει κάνει. Έχει βάλει hashtag. Έχει βάλει του ακόλουθου. Να βγαίνει μία φορά το όνομα. Δηλαδή κάποιο μπορεί να έχει κάνει 100 σχόλια. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει το 100. Δεν μπορεί να πάρει 100 δώρα. Θα πάρει ένα. Να βάλει εδώ παραμέτρου. Και να κάνουμε. Ωραία κλήρωση να μας βγάλει το μηχάνημα κλήρωση. Να μας βγάλει αποτελέσματα, ρε παιδιά. Αποτελέσματα. Δώσε. Έλα, ρε Αποστόλη, δώσε λίγο. Δώσε ένα λεπτό, γιατί έχω φτιάξει έτσι το παραθυράκι τώρα μικρούλικο κάτω αριστερά και μέχρι να το βρω. Ναι. Λοιπόν, εδώ. Έλα, πάμε στην κλήρωση τώρα. Live, κλήρωση, live. Εδώ. Λοιπόν. Έλα, εσύ πει. Κάτσε. Dodge. Charger, Dodge, πω, από τις αγαπημένες μου μάρκες, παιδιά, η Dodge, φίλε μου, πού τον έχασα. Dodge, πω, κυβικά, πολλά. Βάρεσε φλένα τώρα. Πω, τώρα, όταν είχα τον Dodge αυτό και το έδωσα, ακόμα το σκέφτομαι. Είχες Dodge. Εννοείται. Πολλά αμερικάνικα. Λοιπόν, όσο μας χορτάσατε, μας χορτάσατε. Ωραία, πάμε λίγο να κάνουμε την κλήρωση. Έλα, φύγαμε. Λοιπόν. Εδώ ουσιαστικά έχει μαζέψει 75.591 comments. Πω. Αυτό είναι. Πολλά πράγματα. Αυτό που παραπεί comments. Ναι. Εδώ στα settings. Από εδώ θα πάω. Εδώ στα settings έχουμε. Θα το ονομάσουμε 100. 100 τι είναι, θαυμαστικό, 00. 100 και 100. Giveaway, Arrival. Giveaway. Οπα, Arrival. Άριμπαλ. Κάτω Χάνιμπαλ. Άριμπαλ. Σάριμπαλ. Ωραία. Σάριμπαλ. Βάλτε όμως τέτοιο. Θέλουμε. Χαστάκ. Ναι. Βάλτε. Όχι, ελληνικό ρε παιδί μου, για να μην τώρα. Ζητάμε τον κόσμο ελληνικό. Το πρώτο είναι ελληνικό και το άλλο αγγλικά. Εμείς το κάνεις. Ένα χρόνο το μπερδεύω τώρα. Winners. 100. 100. Αλλαγές είπαμε. 50. Βάλουμε 50. Exclude duplicates. Είναι αυτό που σας είπαμε για τα διπλά comments. Τα διπλά, τα πενταπλά, τα έτσι. Επειδή είναι πολλά τα δώρα, μην πάρει κάποιο 2-3 δώρα και στερήσει σε κάποιον άλλο να. Το Κούπρα, φίλε μου, δεν το έχω οδηγήσει τώρα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που γράφεις, υπάρχει ένα στην Ελλάδα, εγώ δεν το έχω οδηγήσει ακόμα. Πάμε στην κλήρωση. Πάμε στην κλήρωση. Είπαμε δύο tags. Δύο tags. Το hashtag. Βάλε το hashtag. Πρέπει να το βάλω σωστά. Έτσι. Σωστά, γιατί μην κάνεις το λάθος και κάνουμε λάθος στην κλήρωση. Όπα, να το. Η μαμά είναι. Όχι. Τον παίρνει η μαμά το τηλέφωνο. Σε βλέπει, ζωντανά. Μάλλον, ναι. Γεια σου, μαμά. Ότι είμαι στη Γεια σου, μπαμπά. Θεός να σε έχει καλά. Είστε υπέροχοι. Σας αγαπώ όλους. Σάριμπαλ, ωραία. Ωραία. Έχει εδώ είπαμε, και έχουμε 100 νικητές, 50 αναπληρωματικούς. Τα διπλά, τριπλά. Τα διπλά, τριπλά, πενταπλά, εκατοστάπλα βγαίνουν. Ναι. Δύο tag. Ένα hashtag. Ωραία. Έτσι, περίμενε. Ωραία. Και είμαστε OK. Είμαστε και OK. Πάμε να δούμε. Είστε όλοι εσείς, παιδιά. Είναι 75.000 σχόλια. Ωραία πράγμα. Ήθελα να βάλω. View more comments. Και view more και πάει και παρακάτω. More. Πάμε να κάνουμε τώρα να ξεχωρίσει το μηχάνημα πόσοι είναι και ποιοι είναι οι νικητές, έτσι. Για κάνε.
Confirm, για πάντα. Έλα, θέλω να έχεις εσύ την τιμητική. Έλα, έλα, κάτω το εσύ τώρα. Κάτω εσύ τώρα, κάτω, κάτω. Αφού το ξεκίνησες, έλα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Πάμε, πάμε τώρα, το βλέπετε, έτσι. Έλα, πάντα, πάμε, πάμε να δούμε, έλα. 5, 4, 3, πάμε. Άντε, start. Τώρα που θα πατήσετε. Ήτανε προσποίηση. Ναι, ναι. 3, 2, 2. Ένα. Θα βγάλει νομίζω και 3-2-1 δεν βγάζει. Πέντε βγάζει. Απλά πάμε, πάμε. Για το κλικ. Για το κλικ. Start. Εδώ τους έχουμε 40 λεπτά και περιμένουν. Πλάκα μου. Είμαστε 1 ώρα και 10 λεπτά. 40 λεπτά που βάλαμε το link. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε. Η ώρα της κρίσης. Πάμε. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Έφυγε, παιδιά. Νάτος. Έλα, πάμε, πάμε εδώ. Να, winners. Έχουμε. Έλα, μπράβο, μπράβο. Πάρε χαρτί να σημειώνεις. Όχι, έτσι δεν θα σημειώσω. Εδώ θα σώσουμε το αρχείο. Ναι, 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 ναι. Αλλά κάνε ένα τσεκ. Δηλαδή, ας πούμε, περίμενε λίγο. Ο Γιάννης ο Καρκαβίτσας κερδίζει οδήγηση με speed car. Πάμε να τα πούμε. Ο Τόμα, εδώ κάτσε. Legend car, ο Alexander Stah. Για πάμε, πήγαινε με μερικούς να δούμε. Έχουμε Γιάννη Καρκαβίτσα με speed car. Speed car. Tom Hunt, speed car. Alex Jockey, speed car. Dulce Junior. Ναι. Σπίτκα. Ναι. Βάιος σε... Βάιος Ρετάλης. Σπίτκα. Legend. Ποιοι έχουν Legend. Αλεξάνδρ Στάχ. Legend. Άντωνις Παπ. Legend. Legend. Τζιμάκος. Ναι. Legend. Βαγγέλης Φοϊκλής. Legend. Πώς είναι τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και αυτός. Και ο Διονύσης Ράικος Legend. Καρτ. Και αυτή είναι καρτ τώρα εδώ. Θοδωρής Κιπ. Το ξέρω. Το ξέρεις. Θοδωρής Κιπιώτης. Δεν το δίνουμε. Έλα, α, το ξέρεις κιόλας. Ναι, ρε. Αυτός καρτ, καρτ, καρτ. Καρτάκι. Ο Κώστας ο Γκούμας. Έχει σχέση με τον Βαγγέλη τον Γκούμα, όχι. Λες. Καρτ. Ο Νικηφόρος SP καρτ. Ο Βρετός καρτ. Εδώ πώς είναι, πώς σου είπαμε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Και ο Τζιμ Σαβιτσάνος καρτ. Και μετά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Περίμενε. Ο Τριανταφύλου τι εισιτήρια. Η Δημήτρη. Η Δημητριάδου Κατερίνα εισιτήρια με πλοίο και αυτοκίνητο. Για κατέβα λίγο, κατέβα να δούμε. Να πάμε στο certificate που τα έχει αριθμημένα. Ναι, και ναι, ναι, άντε, κάτω ρε σειρά. Γιατί με ταλαιπωρίζομαι, έχω βγει, έχω βάλει τα μάτια. Να δούμε και τους αναπληρωματικούς, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Για κατέβα. Εδώ είναι αναπληρωματική. Ναι, ναι. Για δείτε από εδώ και κάτω δηλαδή. Πώς το κάνω, εδώ. Ωραία. Από εδώ και κάτω είναι η substitute, 50, και πάμε τώρα στο certificate. Οπότε τώρα τι μας κάνει εδώ το μηχάνημα, σώζει, θα μας το εμφανίσει, εμείς το σώζουμε στην αρχείο. Θα μας εμφανίσει το certificate που λέει την πιστοποίηση της κλήρωσης, τον αριθμό της κλήρωσης. Και θα σας στείλουμε εμείς να ξέρετε ενημέρωση ότι έχετε κερδίσει. Ας κάνουμε και ένα print screen όλο το παράθυρο. Ναι, κάτω για να μην έχουμε κανένα μπέρδεμα. Ναι. Σωστά. Θα σας στείλουμε εμείς τις επόμενες ημέρες ένα μήνυμα ότι έχετε κερδίσει, θα μας απαντήσετε και από εκεί και πέρα θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς θα παραλάβετε τα δώρα σας, έτσι. Γιατί κάποια δώρα δεν μπορείτε να παραλάβετε τώρα. Μπορείτε αν θέλετε, αλλά δεν έχει και νόημα, έτσι δεν είναι. Τώρα, ας πούμε, τι να κερδίσεις, το εισιτήριο με τα πλοία, πού θα πας. Το καλοκαίρι όμως θα θέλετε να πάτε κάπου ωραία. Να πάτε, ξέρω εγώ, στη Σύρο, να πάτε στη Μύκο, να πάτε στην Άξο, στην Πάρο, παντού. Η C-Jets πάει παντού, έχει το. Παντού. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, μπορείτε να κάνετε χρήση της ασφάλειας. Άμα έχετε κερδίσει ασφάλεια αυτοκινήτου για ένα χρόνο, θα μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Καταλάβετε, ανάλογα με το δώρο. Είπαμε, τα δώρα θα τα κερδίσετε. Πάση θυσία, τελείωσε. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ χάρηκα. Πολύ χάρηκα τώρα. Γιατί δώσαμε πολύ ωραία δώρα. Και θα χαρώ ακόμα περισσότερο όταν όσοι κερδίσουν αυτά τα δώρα θα τα κάνουν χρήση και θα πηγαίνουμε και εμείς εκεί πέρα και να περνάμε ωραία. Δεν θα πάμε, ας πούμε, να κάνουμε σεμινάριο 4x4, δεν θα πάμε να κάνουμε οδήγηση στον Ιαβέρι. Θα το κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα το σώζεις εκεί για να βλέπει ο κόσμος. Ναι, για να το έχουμε τώρα, αν και θα το σώσουμε εμείς σε αρχείο, το κάνουμε πιο πολύ για backup αυτό για να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλο. Πώς θα το αναρτήσει τη σελίδα σου. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Μπορεί να το κάνουμε ένα PDF και να το πατάει όλο. Ναι, 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 ναι. Αυτό ακριβώς έκανα τώρα. Ωραία, βγάλε το από εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Νομίζω ότι. Και ξεκινάς εσύ να στέλνεις τώρα τα μηνύματα και να διασταυρώνεις. Όχι, τώρα το κάνω live. Όχι, live θα το κάνεις εσύ. Εντάξει, τώρα ναι, θα το κάνουμε. Τις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα θα το κάνουμε.
Ωραία, 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 ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε έτσι, θα πρέπει να απαντήσετε. Εγώ θα σας στείλω μήνυμα. Θα πάρετε δηλαδή μήνυμα μέσω Instagram και θα σας λέω ότι κερδίσατε αυτό. Όσοι δεν απαντήσετε μέχρι 31 Ιανουαρίου, τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι χάνετε το δώρο και πάμε μετά στον αναπληρωματικό. Στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο και ούτω καθεξής. Ανάλογα με τη σειρά, το κάνουμε εύκολο δηλαδή, ανάλογα με τη σειρά, πάμε στον καθένα. Αυτά, συγχαρητήρια τώρα στους νικητές. Έτσι. Αλλά νομίζω... Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και τους 102.000 ακόλουθους. Καλά, εντάξει, στο τώρα YouTube. Εκεί, παιδιά, είναι 100.000. Αυτό που έχουμε πετύχει γενικότερα για το ελληνικό YouTube, να ξέρετε ότι είναι λίγο άθλος. Γιατί το κανάλι είναι ένα κανάλι το οποίο, να ξέρετε, ότι ακολουθεί κανόνες. Δεν έχει δηλαδή, δεν θα δείτε στο κανάλι, μας αρέσει πρώτα απ' όλα να βγάζουμε μια ωραία είδηση, να βγάζουμε πρωτότυπο υλικό και δεν μας αρέσει να κάνουμε... Και ποικιλία στη θεματολογία. Ναι, και μας αρέσει να ακολουθούμε τους κανόνες. Μας αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο, στα comments κάτω, κάνουμε συζήτηση γιατί είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, η παρέα που είμαστε. Μπλοκάρουμε, για να ξέρετε κιόλας, κάνουμε μπλοκ σε όλους αυτούς οι οποίοι είτε μιλούν χυδαία, είτε βρίζουν, είτε προσβάλλουν. Αυτοί δεν μας αρέσουν, να ξέρετε ότι είναι γύρω στα 30-40 άτομα που έχουμε μπλοκάρει, γιατί δεν μπορούν 30-40 άνθρωποι να χαλάνε την παρέα από μια τόσο μεγάλη παρέα. Δεν τους κάνουμε παρέα. Με το ζόρι. Δεν τους κάνουμε. Πώς το πεις, δεν τους κάνουμε παρέα. Τελείωσε. Δεν τους κάνουμε παρέα. Είναι πολύ απλό, γιατί δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Εμείς θέλουμε αυτό που έχουμε την τρέλα και την αγάπη, θέλουμε αυτή να την μοιραζόμαστε μαζί σας. Και όσοι κερδίσατε τα δώρα αυτά, να ξέρετε ότι θα περάσουμε πολύ ωραία πράγματα γενικότερα μαζί σας. Θα έρθουμε κι εμείς δηλαδή. Εδώ. Και θα τώρα. Έχουμε κι άλλα δώρα στη συνέχεια. Και θα έχουμε, παιδιά, ναι, εδώ μείνετε γιατί. Αυτό ήταν μια αρχή. Αυτό ήταν μια αρχή. Δυνατή αρχή. Δυνατή αρχή. Και να ξέρετε ότι τα δώρα τα οποία δίνουμε εμείς είναι δώρα τα οποία θα τα ζείτε και θα περνάτε πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Να σου πω. Για θέλω να μου απαντήσετε. Πόσο θα σας ενδιέφερε να κάναμε, ας πούμε, μία φορά την εβδομάδα ένα live. Ένα live το οποίο να είναι Q&A, ρε παιδί μου, ερωτήσεις, απαντήσεις, να μας ρωτάτε και εμείς να απαντάμε. Θέλω να μου γράψετε τώρα, αν θέλετε, δηλαδή αν θα σας ενδιέφερε, να κάναμε ένα τέτοιο. Το σκεφτόμαστε δηλαδή, είναι στις προθέσεις μας, γιατί μας αρέσει η επικοινωνία, ρε παιδί μου, μας αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Πείτε τα ονόματα ένα-ένα. Ένα-ένα. Γράφω τους νικητές. Αφού μπορούμε να κάτσε. Πώς θα τους το γράψω. Δεν έχω βάλει κόμμα και τέτοια τώρα, ρε παιδιά. Νικητές. Α, ναι. Τώρα. Ωραίο, ο Αποστόλης εδώ. Γράφει τους νικητές. Ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Θα πατήσει. Τους έγραψε όλους. Ναι, πήρα κόπη πέστη όλους. Περίμενε όλους ή έκοψε. Γιατί έχει κόψει. Α, ωραία. Όχι, δεν έχει κόψει. Πάει μέχρι 200 λέξεις. Είναι 1400. Α, δεν μπορεί να τους βάλει. Δεν μπορεί να τους βάλει. Να του πηγαίνω λίγο. Ναι, περίμενε. Πώς θα του πηγαίνει λίγο. Θα πάρω από εδώ και θα κάνω αποκόπη και θα πάω στο επόμενο. Πώς, περίμενε. Έλα. Τζι Κωνσταντίνο, okay. Λοιπόν. Αποκοπή αυτή. Πώς θα λέξουμε, όχι. Τώρα ρε φίλε, η Supercar Blondie να κάνει το χάος είναι δυνατόν. Τι έγραψε εδώ, φίλο. Αγαπάμε Supercar Blondie. Ναι, αγαπάμε Supercar Blondie, έτσι, γιατί είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αλλά το χάος, πες. Και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το χάος. Θα την πάρουμε στο κυνήγι. Όχι, βασικά δεν την πάρουμε στο κυνήγι. Θα την αφήσουμε να κάνει παρουσίαση και εμείς θα τη κόψουμε το βίντεο. Θα κάνουμε βίντεο στο βίντεο, άμα έρθει να κάνει. Είναι σίγουρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα για να δουν εδώ οι φίλοι. Πόσταρα κάποιος, αλλά σχολιάζουν τώρα και φεύγουν. Δηλαδή, άμα δείτε μια ανάρτηση I'm Marius Creative. Ναι, τώρα εδώ είναι ένα θέμα. Ένα θέμα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Μας περιορίζει τις λέξεις. Να ξέρετε ότι θα αναρτήσουμε τα ονόματα. Θα αναρτηθούν τα ονόματα και στο Instagram και στο Facebook. Περίμενε. Μήπως να το κάνεις μια. Πώς το λένε? Εδώ στο Instagram. Μια επικόλυση στο Instagram, να το σχολιάσω στο Instagram. Εγώ λέω θα το κάνω, ξέρεις, θα κάνω ένα καινούριο, μια καινούργια ανάρτηση. Οπότε θα μπαίνετε ή στο Instagram ή στο Facebook και θα βλέπετε ποιοι είναι αυτοί που, οι οποίοι έχουν κερδίσει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε απλά copy. Έλα ρε. Θέλει τώρα, PDF. Περίμενε, κάτσε, μπορεί να γίνεται. Έχω κάνει ένα σχόλιο. Όχι, το έχει κόψει. Αφού κάνει 200 μόνο, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Είδες, πάει μέχρι το Μάριος Σταμ. Ναι. Νίκος Αντωνόπουλος. Να διαβάσουμε τα ονόματα. Why not? Έλα, για πάμε να τα διαβάσουμε. Παιδιά, θα τα διαβάσουμε λίγο τα ονόματα
για να δούμε ποιοι έχουν κερδίσει. Πάμε τέρμα πάνω. Τέρμα πάνω. Πάμε από την αρχή. Μάλιστα, με τον τελευταίο, νομίζω θα παίρνει. Ναι, όχι από τον τελευταίο, πάμε από τον πρώτο. Από τον πρώτο. Ναι. Ακούστε λίγο, θες να τα βάλουμε και στο βίντεο να τα βλέπει ο κόσμος κιόλας. Βάλε ένα παράθυρο. Εμείς θα τα διαβάζουμε για να ξέρετε κιόλας. Έχουμε και λέμε Γιάννης Καρκαβίτσας, Tom Ant, Alex Jockey, τη λέει Dougal Jr., Βάιος Ρετάλης, Αλεξάνδερ Στάθς, Αντώνης Παπ, Τι Τζαμάκο Σποτ, Βαγγέλης Ποκλής, Σποκλή, Βαγγέλης Ποκλής, Πικλής, ναι, Διονύσης Ράικος, Θοδωρής Κιπ, Κώστας Γκούμας, Νικηφόρος Εσπί, Βρετός Ντι, Τζιμ Ζαβιτσάνος, Στου 86, για συνέχισε. Τριανταφίλουτ, Δημητρία Δουκ Κατερίνα. Δημητριάδου. Δημητριάδου Κατερίνα. Εμένα έβαλε το να διαβάζω. Εντάξει. Λαύρο Κωνσταντέλο. Το διάβασα πριν γι' αυτό. Τζιο Πάνθ. Δημήτρη Μπουλούτα. Σπύρο Κυπριώτη. Μάνο. Κυριάκο Πιλιώτη. Κωνσταντίνο Πολ. Μπέλο Τζίμι. Μανολιό. Την Κρήτη πρέπει να είναι αυτό. Αποστόλη CGH. Βασίλη Σεπ. Αντώνιο Πακτήτη. Αλφα Αφατζανίδης. Αφατζανίδης, ναι. Τέο, Τέο, 30. Τζόρτζ Πατέρα, Σοκράτης Λαζαρίδης, Ντονάτος Τζόρτζης, Γιάννης Καπνογιάννης, Παπακώστα Κατερίνα, Σπύρος Τζι, Κάπα Κωνσταντίνος, Πάνος Τουμανίδης, Πολ 7 Εστί, Γιάννης Περδίκης, Ναθαναήλ Πνευματικατός, Τάση 7, Εμίλιο Ελιάδης, Ιωακήμ Καριάτης, Απόστολος 21 VTS. Αυτός είναι ένας φίλος, ο οποίος θέλει να νομίζει, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο φίλος που θέλει να του κάνουμε τον κιτ. Για να ξέρετε, ναι, πρέπει να το κάνουμε. Μιχάλης Ηλίας, Σπύρος Βενέρης, Χρήστος Κρικέλας, Παναθεο 1985, Βαγγέλης Ανδρέου, Τόμ Ρίγας, Πασιάς Δημήτρης, Ντι, Σκυριανός Τσέπ, Βίκη Κασδάλη. Ναι, βάση τόση, Αργύρης Παναγιώτης, Μακ Ιελβή, Μάριος Καραγιαννάκης, Αντωνιάδης 09, Ευελίνα Μπασδάνη, Θανάση 774, Νίκος Επιτροπάκης, Ράι Μπός, Ελάκος Τζιάρ, Κώστας Ντάλλας, Δημήτρης Βασιλείου. Εντάξει, μπερδεύεσαι. Δημήτρης Βασιλείου, Θωμάς Ντούρμας. Κρίς 99, Γιάννης Φου, Ευθύμης μάλλον Μαυδεράκης, Χριστίνα είναι πολλά, Χριστίνα Αντωνέλου, Νίκος Κούκος MC, Χρήστης Ενστή, Ευθυμιάκης, Αχιλέας Ζαπ, Αγγελτσίδης, Τζι Χαρκιολάκης, κάτσε να το μεγαλώ. Γιάμα Γιάννης, έλα παιδιά, δεν μας ταλαιπωρεί τόση ώρα. Με χάκερ. Ναι, αυτός τι είναι εδώ. Θάγκα Γκάνγκ. Αυτό, ναι. Greek Rally, Λεωνίδας Κάτς, Τσίγκας 90, Αλέξανδρος Βιάι, Θάνος Ως, Ισμίνι NT, Κόκορης, Δημήτρης Δημητριάδης, Ανδρίκος Σαργαντάνης, Ανδρέας Τζόρτζης, Παπαϊκονόμου, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Γιώργος Γραμμέλης, 00666 GT, Μπερέτας, Πάνος Μαργαρής, Βαγγέλης Μούκας, Γιάννης Πουτριγουλιού. Πώς είναι πάνω από 100 ώρες. Α, να. 100 είναι τώρα. Νίκος Αντωνόπουλος 2 και ο Μάριος Σταμ. Αυτοί. Τώρα μην διαβάζουν τους αναπληρωματικούς. Αυτοί είναι που κέρδισαν. Καλά. Νάτι, πολύ ωραία. Θα κάνω copy-paste μία. Και δεν θα τους πάρει όλους. Θα τα κάνω στην ό,τι πάρει τώρα. Πού να το κάνεις, στο live. Όχι, ρε. Ναι, ο άλλος λέει κέρδισα, λέει. Ωραία, Παναγιώτη, εδώ να περιμένεις λίγο μήνυμα. Σου στείλουμε τις επόμενες ημέρες, σου στείλω εγώ ένα μήνυμα. Σήμερα θα πολύ... κάνεις. Σήμερα. Ναι. Όχι, σήμερα δεν γίνεται. Άλλο. Εντάξει, δεν γίνεται, δεν χαθούμε. Έτσι, σήμερα μπορεί να ανεβάσω λίγο το PDF το αρχείο, το έχεις στο αρχείο. Θα το ανεβάσω και στο Instagram και στο Facebook. Οπότε μπορείτε εκεί πέρα να δείτε ποιοι έχουν κερδίσει. Έτσι γράφει. Φου, δεν βλέπω καν τι γράφει. Νικητές. Ήταν. Όχι. Ανάποδα. Εντάξει. Πάει, με τρέλανε. Ναι, εντάξει, γενικότερα μπερδεύεσαι, ρε παιδί μου, όταν γράφεις στο... Δεν, πόσο θα βάλει όμως. Θα δούμε όλο το σχολείο το πάρει, μωρέ.
Νικητές. Ναι, αλλά τώρα σε αυτή τη, είναι χιλιάδες εδώ. Είναι, τα έχει βάλει σε όλα που είναι χιλιάδες. Και πώς θα πάνε στο τελευταίο. Τους έχεις βάλει. Α, τους πήγε όλους, ε. Ψάξτε, παιδιά, το σχόλιο που έχω κάνει Μαρούσης Α στην ανάρτηση και είναι όλοι οι νικητές. Θα κάνουμε και άλλη μία αναπληρωτές. Ωραία. Ε, εύκολο δεν είναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Απάντησε. Ο Αργύρης λέει εκεί κέρδισα. Μπράβο. Ναι. Έλα, πες μας τι κέρδισες. Με τη σειρά. Πού να βρει τώρα εδώ με τη σειρά ο άνθρωπος. Ωραία. Αυτά. Μισό, τους αναπληρωτές. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να ανεβάσω και τους αναπληρωτές. Αυτοί δεν χρειάζεται. Με αυτούς θα έρθουμε σε επικοινωνία όταν δεν θα βρίσκουμε μέχρι τέλος του μήνα, όπως είπαμε, τους ανθρώπους που έχουν κερδίσει. Αυτά. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ναι, νομίζω. Συμμετέχατε και στην κλήρωση. Ωραία. Ευχαριστούμε βασικά τους 102.000 και φίλους που έχουν κάνει. Και μας δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά τα δώρα. Ναι. Like στο κανάλι, έχουν γίνει ακόλουθοι στο κανάλι. Έχουν κάνει subscribe. Subscribe έχουν κάνει, όχι subscribe, που λέει εδώ ο Αποστόλης. Subscribe. Να ξέρετε, subscribe. Εντάξει, κάνουμε πλάκα γιατί μας αρέσει γενικότερα. Και γενικότερα μην ξεχνάτε και αυτό το καμπανάκι, γιατί όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο, να σας έρχεται και να το βλέπετε από τους πρώτους. Stay tuned. Stay tuned. Σωστό. Σωστό. Αυτά. Αυτά από εμάς. Χαιρετούμε. Καλή γεια σας. Πάμε στο επόμενο. Και έχουμε και άλλα να κάνουμε. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Γεια σας. Άντε, γεια σας. Κάτσε ρε. Να πατήσω πάους. Πάτα. Όχι, δεν πατάω πάους. Θα βάλω αυτό.